Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα, 31 Πέμπτου του 2020, η συνάντησή μας στις ομιλίες για τον πόθο, ο πόθος για την υγεία μας. Τις Κυριακές έχουμε τις συναντήσεις για τις πνευματικές θεραπείες. Έχουμε πει ότι καθημερινά από τις 6 ως τις 6.30 όλη η ομάδα επιλέγει το χρόνο της, καρέκλα, βάζει τα χέρια πάνω στους μυρούς να κοιτάζουν προς τον ουρανό, φέρνει τη σπονδυλική στήλη ευθεία ή αν είναι ξαπλωμένο μπορεί να είναι άνετα ξαπλωμένος κάποιος. Κλείνουμε τα μάτια και κάνουμε τον καθημερινό μας οραματισμό. Αυτός ο οραματισμός είναι ο κήπος του Ασκληπιού, πώς τον βλέπουμε, νιώθουμε τους εαυτούς μας να είναι μέσα στο χώρο, να φοράμε λευκά, να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει φίλοι μας για θεραπεία, να υπάρχει μουσική όμορφη στο χώρο, καταράχτες, συντριβανάκια και μέσα σε όλη αυτή τη γαλήνη και την ηρεμία να υπάρχουν διάφορες αίθουσες με διάφορες θεραπείες που μέσα εκεί ο καθένας με την τεχνική που έχει διδαχτεί και γνωρίζει να μπορεί να δίνει θεραπείες σε ανθρώπους. Αυτός ο οραματισμός μπορείτε εσείς να τον κατευθύνετε και παραπέρα, να βλέπετε λουλούδια, άνθη, δέντρα, παγκάκια, πάγκους που να κάθονται οι άνθρωποι και να συζητάνε ήρεμα, όμορφα. Αυτό το κάνουμε για να μπορέσουμε από εκεί που είναι σαν αχυροποίητος ναός ο κήπος του Ασκληπιού να κατέβει και να υλοποιηθεί στο εδώ και τώρα, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε μέσα σε αυτό το όμορφο περιβάλλον, να δώσουμε θεραπείες σε φίλους και αυτοί οι φίλοι έπειτα να δώσουν σε άλλους, σε άλλους και σε άλλους. Να υπάρχει δηλαδή μια κοινότητα ανθρώπων που θα ενδιαφέρεται για την υγεία όλων συνολικά. Όπως ακριβώς είναι και τα γράμματα του πόθος. Παν, ολική, θεραπεία, όλων συνολικά. Ευχαριστούμε όλους σας και εσάς που είσαστε από το σπίτι και επικοινωνείτε μαζί μας. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Κλείνουμε το αριστερό και το δεξί πάνω σφραγίζοντας αυτή τη σκέψη και το λογισμό μας. Και αφήνουμε τα όμορφα πνεύματα να εργαστούν προς το σκοπό μας. Έχουμε και μία ευχή
και του ρομαντισμού που μπορείτε και εσείς να την πείτε μετά από μένα, είναι το εγένετο, γένετο και έγινε. Εγένετο λοιπόν, γέννητο, έγινε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φέρει τα βιβλιαράκια μας εδώ. Πού είναι αυτά εδώ πέρα. Φαίνονται, αλλά φαίνονται ανάποδα. Τέλος πάντων, θα το δείξω από την άλλη πλευρά. Θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε να μελετάμε και να διαβάζουμε λίγο-λίγο τα βιβλία ειδικά του Άλαν Καρντέκ. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς διαβάζει καλά και θα θέλατε έτσι να διαβάσουμε έτσι ένα κομματάκι και να το συζητήσουμε. Θα το δούμε στην πορεία. Καλωσορίζω εσάς. Θα πούμε μετά στην τρίτη ώρα, μετά τις 8, τις εξελίξεις των γεγονότων με τις συναντήσεις και όλα αυτά που έχουν συμβεί. Να μην βγουν έτσι στον αέρα. Τώρα προς το παρόν θέλω να σας αναφέρω ότι πολλοί άνθρωποι που είχαν έρθει στα πρώτα μαθήματα και επικοινώνησαν μαζί μου την περασμένη εβδομάδα έχουν μείνει με την εντύπωση ότι τα σεμινάρια που κάνουμε πληρώνονται με 10 ευρώ και θεωρούν ότι δεν περισσεύει αυτή την περίοδο με όλη αυτή την κρίση να προσφέρουν αυτά τα 10 ευρώ κτλ. Και φυσικά τους είπα, όπως και εμείς πήραμε φέτος την απόφαση, ότι δεν υπάρχει και από τότε δεν υπήρχε για κάποια μέλη δικά μας που μας είχαν πει ότι δεν έχω εργασία, δεν μου περισσεύουν τέλος πάντων. Και θέλω να γίνει κατανοητό και να ακουστεί έτσι προς τον κόσμο ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αγαποενέργεια και αυτό εκτιμάμε περισσότερο από τα άτομα που συνευρίσκονται εδώ, γιατί το έργο μας γίνεται πιο δυνατό, πιο υλοποιήσιμο. Καλό είναι να μπορεί να το βλέπει και κάποιος από το σπίτι του ή από το χώρο του, αλλά η ενέργεια εδώ είναι διαφορετική. Σήμερα λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτά τα είχαμε αφήσει, μου φαίνεται, στη μέση κάποια στιγμή και είχαμε φτάσει μέχρι το 50. Δεν ξέρω μήπως τα διάβαζα έτσι γρήγορα. Όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και φυσικά αυτά κάποια στιγμή θα σας το δώσω φωτιτυπία, αλλά επειδή θα μπουν στο βιβλίο για τον πόθο, δεν θέλω να τα μετακινήσετε, να τα μεταδώσετε και παραπέρα. Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Έλα στη θετική ομάδα του πόθος για να ξανααναγεννηθείς πάλι». Να μπορέσουμε δηλαδή να βρεθούμε όπως έχουμε βρεθεί αρκετές φορές στην κατάσταση της ευδαιμονίας, δίνοντας θεραπεία σε άλλους. Είναι πολύ όμορφο να νιώθεις αυτή την ενέργεια του ότι ο σκοπός της ζωής σου είναι να δίνεις και να βλέπεις τον άλλο να χαίρεται με την υγεία που παίρνει. Αυτό είναι ένα πράγμα που εγώ θεωρώ είναι ανταπόδοση. Δηλαδή, χαίρεται αυτός που νιώθει ότι κάποιοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για εκείνον, αλλά αυτοί οι άνθρωποι ανταμείβονται με την αγάπη του.
Λοιπόν, δεν θα λέω ένα, δύο, τρία, θα ξέρετε ότι κάθε πρόταση είναι μία συλλαβή. Να μην παίρνεις γύρω άσχημες καταστάσεις πάνω σου. Να ξεχάσεις όλα τα άσχημα γεγονότα από το παρελθόν σου. Να μην σε ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Να είσαι ήρεμος, αρμονικός, χαλαρός, ευδαίμων. Να κοιμάσαι κλείνοντας όλες τις σκέψεις σου. Να σκέφτεσαι μόνο θετικές σκέψεις διαρκώς. Να ακυρώνεις κάθε αρνητική σκέψη, άκουσμα, ιδέα ή εικόνα. Να τρως με σύνεση, με απόλυτη σχέση με την τροφή σου. Να μην ψιμυρείς, γκρινιάζεις, παραπονιέσαι για τίποτα. Να σταματήσεις να κρίνεις αυστηρά τους γύρω σου. Να ζεις κάθε λεπτό σου σαν να είσαι μοναδικός, ξεχωριστός, ο πιο ανώτερος άνθρωπος του κόσμου. Να σου όπως τους γύρω σου πάντα. Να προσφέρεις πάντα περισσότερο σε όλους τους φίλους σου. Να αρκείσαι στα λίγα. Ποτέ μην απαιτείς να σου δίνουν. Να δίνεις κάθε τι που μπορείς να μοιράζεσαι με άλλους. Να ξεχνάς τα άσχημα που σου συνέβηκαν σαν ένα πλοίο που χάνεται στον κύκλο της γης και δεν θα το ξαναδείτε ποτέ πια. Να είσαι κάθε μέρα σαν μια νέα αρχή που ξεκινάει στη ζωή σου. Να μετασχηματίζεις τις σκέψεις σου όλες σε ωραίες. Να μην μπορεί κανείς να σε κάνει να υποφέρεις. Να μην μπορεί τίποτα να σε σύρει στη γη, να σου στερήσει τη γη κάτω από τα πόδια σου. Με φόβο, πανικό, λιποθυμιά, χάσιμο των αισθήσεων. Να αποφεύγεις να καταπιέζεις το συναίσθημά σου. Να μην μπαίνεις σε παιχνίδια σωματικής, πνευματικής αντοχής ή ανοχής που σε πιέζει ψυχικά. Να μην ακολουθείς τους άλλους που θέλουν να βασανίζονται. Να προσπερνάμε τους γκουρού, τους ασκητές, τους θηλίτες, τους μοναχούς, γιατί έχουν το δικό τους δρόμο και εσείς το δικό σας. Να μην καταστρέφετε τον εαυτό σας. Να αγαπάτε πολύ το σώμα και το πνεύμα σας, γιατί είναι πολύτιμο, υπέροχο, ανεπανάληπτο και γι' αυτό πρέπει να το λατρεύετε. Να μην λυπάστε εσάς ή τους άλλους για τη μοίρα ή για το ριζικό. Όσο γνωρίζεις τον εαυτό σου, τόσο πιο ταπεινός να γίνεσαι. Είχα λάθη, έχω και μπορεί να κάνω ακόμα και άλλα. Με αγαπώ με τα λάθη μου, με συγχωράω για όλα και έτσι μπορώ και προχωράω. Δεν θα γίνω αυτό που οι άλλοι θέλουν να είμαι. Ας ξεχωρίζω. Μπορείς να πας κόντρα σε όλο το κατεστημένο. Και βέβαια μπορείς. Μπορεί να φέρεις νέες εξελίξεις σε όλους μας. Μπορεί να εφεύρεις σπουδαίες λύσεις για το μέλλον μας. Δες τον κόσμο με την ωραιότερη ματιά σου. Έτσι αμέσως αλλάζει αυτός. Δες πόσο πλούσιος είσαι. Γιατί αναπνέεις, αισθάνεσαι, ζεις. Δες πόσο φωτεινός είσαι. Γιατί λάμπεις από μέσα σου φως. Δες πόσο αγαπητός είσαι. Γιατί αναβλύεις αγάπη. Είσαι η αγάπη. Ποτέ δεν είπες ότι είσαι Θεός, ούτε ένας θαυματοποιός. Όμως την κάθε στιγμή συμβάλλεις στο θαύμα της ύπαρξης. Μπορεί να συμβάλλεις στο να ξεκινήσει ο κήπος του Ασκληπιού. Ξεκινάμε τώρα, χωρίς το παρελθόν, χαράζουμε το μέλλον μας. Κάθε στιγμή βάζουμε ένα θεμέλιο για το αύριο. Η χαρά, η ελπίδα, η ευδαιμονία είναι η πηγή τους από μέσα μας. Η προσωπικότητά μας είναι και γίνεται αυτή που θα καλλιεργήσουμε εμείς. Μπορεί να νομίζουμε ότι στο παρελθόν οι άλλοι μας επηρέασαν, ότι οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι φίλοι, οι παρέες, το μέρος που ζήσαμε. Μπορεί σαν παιδιά, αλλά τώρα είμαστε ενήλικες και υπεύθυνοι. Μπορούμε να αλλάξουμε, να χτίσουμε μία νέα προσωπικότητα όπως εμείς θέλουμε και ορίζουμε. Μπορούμε να είμαστε ο μαθητής και συνάμα ο δάσκαλος του εαυτού μας. Τότε θα καταλάβουμε πόσο δυνατοί είμαστε, πόσο αλλάζουμε τη μοίρα μας. Θα ορίζουμε τη σκηνοθεσία της ζωής μας σαν πρώτοι αγωνιστές. Θα καθορίζουμε τις εξελίξεις των πράξεών μας με ειδονή αστήρευτη. Θα ακολουθήσουμε αλλιώτικους φωτεινούς δρόμους που δεν γνωρίζαμε έως τώρα.
ο χαρακτήρας μας θα γίνει πιο ποιοτικότερος, ανώτερος, απίστευτος. Θα μπορούμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς με τους φίλους μας. Τότε ο Θεός θα είναι μέσα μας. Για πάντα θα είναι. Ό,τι κάνουμε θα είναι θείο έργο, με σεβασμό και ιερότητα από όλους μας. Θα μας αγαπάνε όλοι οι θεοί, όλες τις γης. Η αγάπη μας θα τους ενώσει. Θα χαίρονται μαζί μας γιατί θα κάνουμε το θέλημά τους και το έργο τους. Θα είναι ευτυχισμένοι γιατί θα τους μοιάζουμε. Ας είμαστε όντως θνητοί. Θα μας αγαπούν οι φίλοι μας γιατί θα το αξίζουμε πραγματικά. Θα βρούμε τη γαλήνη για αυτό που θα είμαστε και έτσι θα είμαστε ατάραχοι. Θα βρούμε την ασφάλεια της αληθινής φιλίας σαν αδέλφια στη σκέψη μας. Θα έχουμε την απόλυτη ευθύνη της ύπαρξής μας. Θα κρίνουμε μόνο τον εαυτό μας και κανέναν άλλον. Θα απογορεύεται το κουτσομπολιό ή τα λόγια για τρίτους που λείπουν αυτή τη στιγμή. Θα προβληματιζόμαστε τι θα κάνουμε περισσότερο για το καλό όλο μας. Δεν θα μας ταράζουν ιστορίες των προγόνων ή των συγγενών μας. Δεν θα θέλουμε άλλες αξιώσεις από τους γονείς, παππούδες ή τις ρίζες μας. Δεν θα τους κοροϊδεύουμε για τις δοξασίες ή για τις επιλογές που κάναν τότε. Η δική μας τύχη, η ημαρμένη, θα ξεκινάει από τώρα να είναι ωραία πάντα. Ο δρόμος της ζωής μας θα είναι το πρώτο βήμα μας, στο εδώ και τώρα. Κάθε πρωί θα ξεκινάμε αυτό που θέλαμε πάντα, αυτό που ονειρευόμασταν στη ζωή μας, να το κάνουμε πράξη. Σας κούρασα? Ή, να το πει. Αρκετά. Έλα, τελειώνει, εντάξει. Η ευτυχία θα είναι όταν δεν θα κοιμόμαστε για να δούμε τα όνειρά μας. Η ευτυχία θα είναι στην πραγματικότητα που θα βιώνουμε. Τα ωραιότερα ιδανικά μας κάθε μέρα καλύτερη από την προηγούμενη μέρα. Ξεκινάμε να ζήσουμε όλα αυτά που πάντα ονειρευόμασταν. Δεν χρειαζόμαστε το προπατορικό αμάρτημα κάποιων άλλων πάνω μας. Δεν χρειαζόμαστε τον παράδεισο που θα είναι μετά τη ζωή. Δεν χρειαζόμαστε το λάθος των άγριων στις πηγές. Γιατί αυτά είναι γεγονός πριν αιώνες, που δεν μας αφορά τώρα. Όλα αυτά τα σκηνοθέτησαν όπως ο καθένας τα προτίμησε τότε. Τώρα έχουμε άλλα επίγοντα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε. Χρειάζεται σήμερα η δική μας αλήθεια με το πείραμα και την ορθή λογική. Η αλήθεια θα είναι πάντα σχετική με την εποχή μας και τις καταστάσεις. Τώρα, 6 Πέμπτου του 2020, τι κάνουμε? Μπορούμε να πατάμε γερά στη γη? Μπορούμε να δίνουμε απεριόριστη ανιδιοτελή αγάπη γύρω μας? Μπορούμε να έχουμε απόλυτη ειλικρίνεια ανάμεσά μας? Μπορούμε τους φίλους που έχουμε να τους δίνουμε ασφάλεια, να είμαστε στην ανάγκη τους κοντά τους, κάθε στιγμή που μας θέλουν, να ακουμπάμε τις ψυχές μας χωρίς να τις κατασπαράζουμε απόψεις, να μελετήσουμε τα αδελφικά παραγγέλματα, να βιώνουμε στην πράξη αυτά, να θεραπεύσουμε αυτούς και αλλήλους μας, να διαφεντέψουμε την ισοτιμία από όλους προς όλους μας, την ισονομία, την ισορροπία, τη συσάχθεια όλων μας. Ο κήπος του Ασκληπιού είναι έτοιμος να φανερωθεί. Εμείς είμαστε. Η ζωή σε όλων μας να βρουν το σπουδαίο στόχο και το βίωμα που θα μας ενώσει. Συγγνώμη, σας κούρασα, μου φαίνεται. Λοιπόν, θα προσπαθήσω κάποιος άλλος να διαβάσει ή δεν ξέρω αν θέλετε να ναι. Τι θέλεις? Να μιλώ πιο ελεύθερα. Μίλα, ναι. Δεν θέλεις να φαίνεσαι, δεν θέλω. Είναι αυτό. Ναι. Είναι, ήθελα να... Καλά, το λέμε και μετά, όπως εσύ. Okay. Λοιπόν, θέλετε κάτι άλλο να πείτε? Κάτι μου δημιούργησε ερωτηματικό, μια φράση προς το τέλος που λέει: δεν χρειαζόμαστε το παράδεισο για τον αποζητούμε. Δεν χρειαζόμαστε τους παραδείσους αυτούς που, πώς το λένε, τους εύχονται, ας πούμε, πήγαινε σκοτώσου και στον παράδεισο που θα πας θα τρως πιλάφια, ας πούμε, και θα είσαι, πώς το λένε, θα είσαι στην καλύτερη θέση που θα είναι δίπλα του Αλλάχ και του...
αυτό το ότι πρέπει εμείς να ορίσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο κόσμο τώρα γύρω μας και όχι μετά θάνατο. Αυτό θέλω να εκφράσω. Δηλαδή μπορεί να μην είναι τόσο καλά γραμμένο. Δηλαδή να φαίνεται ότι αφισβητούμε όλους τους παράδεισους. Ίσως δεν χρειάζεται δουλειά. Έτσι, δηλαδή και αυτά βγήκανε μέσα σε ένα βράδυ. Λοιπόν και δουλευτήκανε και θεωρώ ότι θα γίνουν και αυτά 147 σαν τα αδελφικά παραγγέλματα κάπως, αλλά να είναι στο πιο τώρα, δηλαδή να μπορεί κάποιος νέος στο άκουσμα της πρότασης, όσο μπορέσουμε να την κόψουμε να μην είναι τόσο μακριές, να κατανοεί πώς μπορεί να δουλέψει στη ζωή του. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι, ακόμα και τώρα που εμείς νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει σε κάποια επίπεδα θετικών σκέψεων, να έχουμε απορρίψει τις αρνητικές σκέψεις και τα λοιπά, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και φίλοι που λένε «Μα πώς το... δεν γίνεται αυτό». Δηλαδή όταν ο άλλος έρχεται και σου βάζει κατσάδα, σου σε βρίζει, εσύ τι θα κάνεις, δεν θα τα πάρεις αυτά υπόψη σου, δεν θα τα... Δηλαδή... Πρέπει ο άνθρωπος να κατανοήσει ότι ο τρόπος που σκεπτόμαστε είναι αυτός που μας κάνει να προχωράμε στη ζωή. Σκέψεις, λόγους, πράξεις. Την Τετάρτη, ας πούμε, που ήμασταν εδώ, λέγοντας μας, ας πούμε, η Δέσποινα μετά που είχαμε κλείσει, ένα γεγονός, και το αναφέρω έτσι για να μπορέσει να το συζητήσουμε, ένα γεγονός το ότι μία φίλη της έλεγε για μία άλλη φίλη άσχημα λόγια, την κατηγορούσε και διαρκώς την έπαιρνε τηλέφωνο και διαρκώς ήταν κολλημένη μαζί της, όταν η Δέσποινα της είπε ότι ξεκόλα, δηλαδή δεν έρχεται εκείνη σε σένα για να σου κάνει κακό, εσύ πας γιατί θέλεις να αφαιθείς και να σου κάνουν κακό, σταμάτα να πηγαίνεις να σου κάνουν κακό, λοιπόν, ή σταμάτα να ακούς το, πώς το λένε, την κρίνια του άλλου. Να του λες, ξέρεις κάτι, αυτό δεν με αφορά. Αυτό είναι σκουπίδια. Μπορεί να τα ρίξεις στο σκουπίδιο. Δεν θέλω να τα ρίξεις μέσα στο δικό μου μυαλό. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι τρόποι που βέβαια εμείς τους αναγνωρίζουμε πιο εύκολα, αλλά και από μας μπορεί να επηρεαζόμαστε από την κακία των διπλανών, των συναδέλφων, των φίλων, των ανθρώπων που ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί τους. Εγώ πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από μας, να θεραπεύσουμε δηλαδή αυτή την κατάσταση, να μην υπάρχει θυμός, να μην υπάρχει νεύρο, τσαντίλα, αρνητικές σκέψεις. Και όταν το καταχτάμε αυτό το πράγμα, τότε καταλαβαίνουμε γύρω μας το τι συμβαίνει. Αλλιώς, αν δεν το έχουμε κατανοήσει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αρνητικότητα κάποιων ανθρώπων. Μόλις το κατακτήσουμε, με το που θα ακούσουμε το αλλού, δεν ξέρουμε τι λέει, έτσι, αλλά μόλις το ακούσουμε, ότι αυτός έχει μία γκρίνια, ένα παράπονο, θέλει δηλαδή χάδια, θέλει και δεν ξέρει με ποιο τρόπο να το πει και σου βγάζει το νιαούρισμα, την γκρίνια. Λοιπόν, αν εμείς τον κόψουμε και του πούμε έχεις κάτι χαρούμενο να μας πεις, έχεις κάτι καλό να μου πεις για τη δουλειά σου, για το μαγαζί σου, τα ξέρω, όλοι έχουν αυτά, δεν πληρωθήκανε, δεν κάνανε, όλοι έχουν αυτές τις καταστάσεις, δεν είσαι ο μοναδικός. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτοκτονήσανε επειδή δεν είχαν λεφτά και είχαν λίγο ήθος, λίγο σεβασμό, λίγο παράστημα. Νιώσαν καλύτερα να αυτοκτονήσουν με διάφορους τρόπους, ακόμα και μέσα στη μονάδα εφραγμάτων, ας πούμε, από μια καρδιακή προσβολή και τα λοιπά, από ένα έφραγμα. Παρά να ζητήσουν βοήθεια, γιατί θεωρούσαν ότι το να ζητάς βοήθεια, εγώ ήρθα σε αυτή τη θέση 7 χρόνια
Δεν ήταν ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Πάνω στα 3 χρόνια που είχαν 1-2 χρόνια ανεργίας και απραξίας, ούτε ένα σέντς στην τσέπη. Ο ένας πήγε από καρδιά, ο άλλος από εγκεφαλικό, ο άλλος από άγνωστη ασθένεια. Λοιπόν, αν δεν ξανακαθόμουν στα θρανία, στο πρώτο τέλ Περιστερίου, να ξανασπουδάσω από τη Δευτέρα Λυκείου την ειδικότητα, κάποιος είναι κάτω, και να μπορέσω αυτή τη στιγμή να είμαι νοσοκόμος, να είμαι νοσηλευτής. Όχι, όχι, είναι... δηλαδή, κάθε πράγμα έρχεται το πρόβλημα και είναι ο τρόπος που θα το αντιμετωπίσεις. Ή θα κάτσεις να σε φάει το πρόβλημα ή θα κάτσεις να παλέψεις με το πρόβλημα. Αν εσύ κάτσεις παθητικά και σε ρουφήξει, τελείωσε. Αν εσύ δεις ότι αυτό το πρόβλημα είναι για να μπορέσεις να σε ενεργοποιήσει και να σε κάνει πιο δυνατό, να σε κάνει πιο να το ξεπεράσεις, αμέσως έχεις κάνει το πρώτο βήμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι στις μέρες μας, στο 2020, πέρα από τον κορονοϊό που περάσαμε, όλη αυτή την καραντίνα και την κλεισούρα και την... που για αυτούς ήταν ένα τεστ. Ήταν ένα τεστ για να μπορέσουν να δούνε αν ο άνθρωπος θα σεβαστεί το διπλανό του και θα τον προφυλάξει για να μην του μεταδώσει μία μολυσματική ασθένεια, ένα ιό, τον κορονοϊό κτλ. Όλα αυτά τα λέω ότι πέρα από αυτό πολλά μαγαζιά μπορεί να κλείσουνε. Και εγώ θέλω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπέροχο είναι. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της αρωματοθεραπείας για να αλλάξουμε την ενέργειά μας και να μπούμε σε μια ακόμα πιο θετική αύρα γύρω από το ενεργειακό πεδίο. Να πω αυτό που ήθελα να πω. Βεβαίως. Θέλεις να σε δείξω για να μην φαίνεσαι σαν... Γιατί? Αφού δεν έχεις πρόβλημα εσύ. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν πιστεύω. Για να μην ακούνε τη φωνή σου χωρίς να υπάρχεις. Οκ. Okay. Φαίνομαι τώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα παραγγέλματα που ακούσαμε, σε ένα από αυτά, σωστά και καλώς, έλεγες, σαν να είμαι ο καλύτερος στον κόσμο, όπως το έλεγες, ο πιο σοφός, ο πιο... Ότι δεν είμαι. Θεός. Ότι δεν είμαι Θεός, αλλά έλεγες να νιώθω ότι ότι είμαι ιδανικός, ξεχωριστός. Ξεχωριστός, ναι. Ο καλύτερος. Ναι, ναι, ναι. Αυτό... Όχι εγωιστικά. Αυτό αν δεν πάει μαζί με άλλη φράση, να νιώθω ότι εγώ είμαι μοναδικός, ξεχωριστός, ο καλύτερος και επίσης ο κάθε ένας δίπλα μου είναι μοναδικός, ξεχωριστός, υπέροχος, ο καλύτερος. Εάν πάει σκέτη η φράση από μόνη της, οδηγεί στον εγωισμό και οδηγεί και σε πολύ λανθασμένα... Δηλαδή αυτό είναι ένα μότο των ανθρώπων οι οποίοι είναι στραμμένοι προς την επιτυχία. Αποκλειστικά την εγκόσμια επιτυχία. Δηλαδή είναι πολύ βασικό μότο αυτό και λένε δεν ενδιαφέρομαι πώς νιώθει ο άλλος γύρω. Εγώ να είμαι καλά. Και εγώ θέλω να περάσω αυτό ότι ναι, να είμαι καλά εγώ, να είναι και γύρω, γιατί αν δεν είμαι γύρω καλά, δεν είμαι κι εγώ. Συνέχισε. Αυτό ήθελα να πω, ότι καλό θεωρώ ότι εκεί στην πρόταση αυτή να προσθεθεί και για τους γύρω. Δηλαδή να βλέπω σε μένα το θεϊκό μου κομμάτι, το ανώτερο κομμάτι. Τον ανώτερο εαυτό μου, ναι. Τον ανώτερο εαυτό μου, όπως θέλουμε να το πούμε.
την απεριόριστη δυνατότητα που λέει και η επιστήμη, αλλά να το βλέπω και στον άλλον. Γιατί αν το δω στον εαυτό μου, παθαίνω έπαρση, ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους και αυτό δεν βοηθάει στη δημιουργία σχέσης. Απεναντίας, έτσι κλέβω ενέργεια από τους άλλους και γίνομαι ένα ενεργειακό βαμπύρ. Δεν είναι το ζητούμενο. Αυτό ήθελα. Σωστό. Και εγώ θέλω να προσθέσω κάτι. Ναι, σε ακούμε, ναι. Θέλω να πω αρχικά πόσα, τι αριθμό έχουν αυτά τα φράσεις. Όσες είναι συνολικά. Ναι, ναι. Κάτσε να το... Εγώ πήρα το έναυσμα από μία ανακοίνωση που είχε κάνει μία φίλη στο Face, που είχε βγάλει από τον Όσο, δεν ξέρω εγώ, από κάποιον δάσκαλο τέλος πάντων, είχε βγάλει 12, τα πρώτα 12 δηλαδή, που σας διάβασα, αλλά έλεγε πώς το λένε, τα έλεγε δηλαδή αρνητικά, ότι μην ακούς τι θα πουν οι άλλοι. Και εγώ είπα ότι γιατί να έχουμε το αρνητικό και να μην βάλουμε το θετικό, ότι εσύ να ακυρώνεις, ας πούμε, αυτό που μπορεί να λένε οι άλλοι. Να, και αυτά τα 12 πρώτα ήταν, ας το πούμε, η θετική πλευρά σε 12 προτάσεις που υπήρχαν δεδομένα. Μετέπειτα, μετά από κάποιο σεμινάριο, μου στάλθηκε ένα μήνυμα πάλι ενός άλλου δασκάλου, από μία φίλη, που και αυτός είχε ένα ολόκληρο έτσι κατεβατό, σαν ντοκιμαντέρ, με σκίτσα και τα λοιπά, που έλεγε κομμάτι-κομμάτι το τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, σταματώντας, πρόταση-πρόταση, που υπήρχε μετάφραση δηλαδή στο κείμενο, βγήκανε τα άλλα 72, δηλαδή άλλα 60, 12 άλλα 60. Όταν λοιπόν τα ανέφερα πρώτη φορά εδώ, μου είπανε όλη η ομάδα ότι θα μπορούσαμε να βάζαμε και άλλα τόσα που έχουμε πει εδώ πέρα, ας πούμε, θα μπορούσαμε να... Μου έδωσε λοιπόν το έναυσμα για να τα καθορογράψω, γιατί τα θέλανε, να βγάλω κάποια που φαινόντουσαν μακρινάρια και προτάσεις ολόκληρες και να τα κόψω σε κομμάτια. Αυτό μου βγάλε 100. Δηλαδή από 72 βγήκαν 100 προτάσεις. Λοιπόν, ταυτόχρονα θέλω να σας εκμυστηρευτώ ότι στο βιβλίο για το πόθο. Εγώ δεν τέλειωσα. Αν ναι. Θέλεις να συνεχίσεις. Όχι, ναι. Για τον αριθμό. Εγώ δεν τέλειωσα. Πες μου, ναι. Πες το, γιατί δεν ακούγεσαι. Κάτσε να το πάρω εκεί. Σε ακούω. Σχετικά λοιπόν, βασικά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι διαισθάνθηκα ότι πολλές από αυτές, αρκετές από αυτές τις φράσεις έλεγαν το ίδιο πράγμα, δηλαδή... Με διαφορετικό και, λίγο έτσι κλικ. Με διαφορετική έννοια, ναι, η διαφορετική φρασιολογία, και το καταλαβαίνω τώρα εφόσον ήταν από δύο πηγές συν προς τρίτη πηγή εσύ, το καταλαβαίνω ότι σίγουρα υπάρχει αυτό. Η γνώμη μου είναι όχι να αυξηθούν αυτά, αλλά να μειωθούν. Ναι, βέβαια. Να μειωθούν για να είναι ξεκάθαρα και πιο ευπρόσιτα. Δεν μπορεί να θυμάσαι 100 θέματα. Μπορείς να θυμηθείς 12, 15, 20, 30. Αν δηλαδή θέλει δουλειά αυτό για να βγει προς τα έξω κάτι δυνατό. Ναι. Και δεν πειράζει να είναι... το κάθε ένα να έχει και δεύτερη σειρά. Σωστό, ναι. Αλλά έχει σημασία να συμπληρωθούν και να μπορείς μέσα εκεί να δίνεις τις αξίες που θέλεις να δώσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν ανέφερα ότι στο βιβλιαράκι έχω προσπαθήσει να βρω τα αδελφικά παραγγέλματα
ήδη υπήρχαν στο βιβλιαράκι ο Θεός Δημιουργός Έρωτας το δικό μου και τους είχα κάνει ένα, δηλαδή από τις αρχικές μεταφράσεις έβαλα σε όσο μπορούσα πιο να κολλάνε πιο καλά. Εκεί που, ναι, εκεί που ένιωθα ότι ξεφεύγουν, ας πούμε. Βλέποντας τα τώρα, συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά, ακόμα και αυτά που αναφέρω εδώ, υπάρχουν μέσα στα αδελφικά παραγγέλματα με δύο λέξεις. Με τρεις, με τέσσερις. Που βέβαια, επειδή είναι αρχαία ελληνική γλώσσα, θέλει ανάπτυξη. Γιατί είναι ουσιαστικές λέξεις. Δηλαδή, το γνώθησε αυτό. Για να κάτσεις να το αναλύσεις, θέλεις βιβλία. Αλλά σαν σύμπτυξη, έτσι ότι είναι σχεδόν μία λέξη, το, μάλλον δύο λέξεις γνώθεις, σε αυτόν. Και πολλοί κόσμος εδώ και αιώνες, έχουν περάσει 2.000 χρόνια, 2.500 χρόνια, 3.000 χρόνια και πολλοί το λένε δεν έχεις το γνώθησε αυτόν και θεωρούν ότι σου λένε δεν έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου, που δεν είναι αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με το... Εσωτερικό. Ναι, δηλαδή η ίδια η πρόταση του δελφικού παραγγέλματος είναι αναγνώριζε συνέχεια τον εαυτό σου που έχεις μέσα σου. Όχι γνώρισε τον και το τελείωσε. Αυτό είσαι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Αυτό είναι λάθος. Έτσι. Γιατί αλλάζουμε σε αυτό. Βέβαια. Γιατί θα κάνουμε σφάλματα. Δεν μπορεί, δηλαδή δεν είσαι Θεός. Θα κάνεις σφάλματα. Δηλαδή θα πρέπει καθημερινά να κρίνεις και να... πώς το λένε... Ναι, να ανακαλύπτεις και να καλλιεργείς τον εαυτό σου σαν ένας μιλευτής, σαν ένας μαρμαρογλύπτης και να αφαιρείς πράγματα ώστε να φτάσεις στο ουσιαστικό, το ανώτερο εαυτού σου. Να πω και κάτι άλλο σχετικά με το να σκέφτεσαι θετικά και τα λοιπά. Υπάρχει μεγάλη παραγνώριση πάνω σε αυτή τη φράση. Ο κόσμος νομίζει ότι θα επαναλαμβάνει μια φράση και θα γίνει. Είμαι πρωθυπουργός και θα γίνει. Το να σκέφτεσαι θετικά έχει την εξής έννοια. Ό,τι και να συμβεί, να το βλέπεις ότι κάτι καλό θα βγει και από αυτό. Δηλαδή, ναι, είναι δύσκολο, ναι, δεν μ' αρέσει, ναι, υποφέρω, είμαι στο δρόμο και δεν έχω σπίτι, ναι, υποφέρω, πονάω. Νιώθω άσχημα. Αλλά, δόξα τω Θεώ, κάτι καλό θα βγει και από αυτό. Αυτή είναι η έννοια του να σκέφτομαι θετικά. Δηλαδή, δεν έχει σημασία το τι συμβαίνει εξωτερικά. Σημασία έχει ποια είναι η στάση μου απέναντι στις συνθήκες. Στην κάθε συνθήκη. Σε όλες τις συνθήκες, μέσα από το πηγάδι της μιζέριας, όπως λέγει ένας δάσκαλος μεγάλος, ο πνευματικός αναζητητής αντλεί τον νέκταρ της ευδαιμονίας. Πώς είναι δυνατόν μέσα από το πηγάδι της μιζέριας να αντλεί κανείς ευδαιμονία? Είναι δυνατό εάν συνδεθεί με αυτό. Και πώς συνδέεται με αυτό? Όχι να οραματίζεται ότι όλα θα πάνε καλά, να σκέφτεται και να δέχεται ότι και τα δύσκολα είναι για μένα και τα εύκολα είναι για μένα. Και κάτι θα γίνει. Κάτι καλό θα βγει και από αυτό. Είτε σαν μαθητεία, είτε σαν εμπειρία, είτε υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι για να προσεγγίσεις κάτι. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι στα παραγγέλματα αυτά, επειδή έχουμε 7 σώματα, καλό είναι να διαχωριστούν τρόπον την άνα σώμα, νοητικό, συναισθηματικό. Η σωματική υγεία έχει άλλα παραγγέλματα που είναι εντελώς διαφορετικά. Παράδειγμα, στη σωματική υγεία πάει πάρα πολύ η πειθαρχία. Πειθαρχία στο φαΐ, πειθαρχία στην να μην εξοντώνω το σώμα μου, πειθαρχία στη σωματική άσκηση, να μην θέλω να τραβάω στα όρια μου, ας πούμε, τις... Υπάρχουν
άλλα παραγγέλματα για το σώμα, άλλα για το συναίσθημα, άλλα για το νου, άλλα για την ανώτερη διάνοια, άλλα για το σώμα της ευδαιμονίας και άλλα για το θεϊκό μας κομμάτι. Άλλα παραγγέλματα είναι. Και θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Τώρα μου δώσεις μία ιδέα, δηλαδή μου δώσεις μία ιδέα πολύ καλή, το ότι ενώ υπάρχουν τα 147 ή 149, όπως λέω εγώ, παραγγέλματα αδελφικά, που είναι των 7 σοφών, των 7 αρχαίων φιλοσόφων, ίσως θα έπρεπε ξεχωριστά να πάρουμε του κάθε φιλόσοφου όλα τα παραγγέλματα, του δεύτερου, του τρίτου, του τέταρτου, να έχουν μία συνοχή, ώστε να καταλάβουμε και τον τρόπο που σκεφτόταν ο ένας, ο άλλος, ο άλλος, ο άλλος, τα 7 σώματα που είπες, γιατί πράγματι είναι 7 σώματα, είναι 7 σοφοί, 7 άλλοι εγκέφαλοι, άλλοι άνθρωποι, και ο καθένας έχει μία άλλη αιχμή, μία άλλη πρόσληψη των πραγμάτων. Θα ήταν πολύ καλό να το κάναμε. Συμφωνώ. Να πω το εξής πάνω σε αυτό που είπες. Είπες του κάθε ενός τα παραγγέλματα. Για να είμαι ειλικρινής, έχω κάνει μια τεράστια έρευνα να δω ποιος είπε τι. Και κάθε φορά που λέω, α, νόμιζα ότι αυτό το είπε αυτός, αλλά το είχε πει κάποιος νωρίτερα. Έτσι. Και όσο ψάχνω, βλέπω ότι όλοι τα πάνε όλα με διαφορετικά λόγια. Δεν είναι του καθενός, είναι η σοφία, η παγκόσμια σοφία που υπάρχει στον κοινό μου. Οπότε εμείς θα συνδεθούμε με τη σοφία και όχι ποιος τα είπε, γιατί παράδειγμα δεν είναι του Σοκράτη το γνώθησε αυτόν, που πολλές φορές διεθνώς αν θα πας και παρακολουθήσεις συνομιλίες σε διάφορα αυτά, λένε το ο Σοκράτης το γνώθησε αυτόν του Σοκράτη. Δεν είναι του Σοκράτη. Στο Ιερό των Δελφών ήταν. Στον Ιερό των Δελφών. Πολύ πριν πάλι, υπάρχουν παραδοχές για πολύ πριν από το Ιερό των Δελφών. Οπότε, η γνώση μας έρχεται από την αρχαιότητα και παραμένει σήμερα επειδή είναι η αλήθεια. Βέβαια. Και σαν αλήθεια είναι αναλύωτη. Δεν λανθάνει. Γι' αυτό είναι η αλήθεια, δεν λανθάνει. Γίνεται αξίωμα. Δεν είναι στη λύτη, δεν ξεχνιέται. Γίνεται αξίωμα, δηλαδή δεν μπορεί να φθαρεί μέσα στους αιώνες μια αξία που είναι αυθεντική και είναι, πώς το λένε, αιώνια αξία για το ανθρώπινο γένος. Αυτό είναι το σημαντικό. Παρ' όλα αυτά όμως, θεωρώ ότι όπως το είπες, πολλά πράγματα έχουν υποθεί από την αρχαιότητα και τα λοιπά. Κάποια στιγμή συζητώντας με τον Οδυσσέα, με το γιο μου, γυρνάει και μου λέει, ναι, λέει, αλλά ο Κουφούκιος λέει, είπε, λέει, εκπληκτικά πράγματα στην εποχή του και τα λοιπά, και ξέρω εγώ. Του λέω, δεν γνωρίζεις ότι ο Επίκουρος με τον Κουφούκιο ήταν ίδιας εποχής, ήταν ίδια πνεύματα, και στην ουσία ο ένας μπορεί να μιλάει για τα τρία επίπεδα, ας πούμε, που έλεγε ότι με τη δύναμη της βούλησης αλλάζεις τον εαυτό σου, με τη δύναμη της αγάπης αλλάζεις τους ανθρώπους, με τη δύναμη της σκέψης αλλάζεις τον κόσμο σου ολάκερο, αλλά απ' την άλλη ο Επίκουρος έλεγε για την τετραφάρμακο, ότι αν δεν περάσει την τετραφάρμακο ένας άνθρωπος δεν θα φτάσει ποτέ στην αταραξία του, της ψυχής του και του ανώτερου εαυτού του. Αν δεν μπορέσει δηλαδή να σέβεται τους θεούς, έτσι, να μην κρίνει ο Θεός ο δικός σου, ο Θεός ο δικός μου είναι καλύτερος, ο δικός σου είναι χειρότερος, έτσι, να υπάρχει σεβασμός. Να καταλάβει ότι ο θάνατος είναι απρόσμενος, ότι δεν μπορείς να τον καθορίσεις, δεν μπορείς να πεις εγώ τώρα είμαι καλά, άρα έχω άλλα 50 χρόνια ζωής. Αυτό είναι, πώς το λένε, παρηγοριά του θνητού σώματος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ανά πάσα στιγμή δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, γιατί υπάρχουμε. Δεν το δίνουμε με αναβολές, δεν το δίνουμε ότι καλά αύριο θα του δώσω χαρά του Παναγιώτη, θα του δώσω αυτό που του αρέσει. Δεν αφήνουμε το χρόνο να κυλάει. Δίνουμε αυτό που έχουμε να δώσουμε στο τώρα. Γιατί το αύριο δεν το ξέρει κανείς. Δηλαδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων και πολλές τραγωδίες
των παππούδων μας, που δείχνουν ότι αυτό το ότι αφήνει, ας πούμε, και λέει δεν πειράζει, θα το αφήσω, και μένει ο άλλος και λέει γιατί τον άφησα. Άκουγα μια νοσηλεύτρια στο Facebook που έλεγε ότι μια γιαγιά τη ζήτησε ένα ποτήρι νερό, αλλά της το ζήτησε με τόσο μένος ότι σε παρακαλώ κοπέλα μου δώσε μου ένα νεράκι. Εκείνη μπροστά στη δουλειά της έκανε άλλα πράγματα, ξεχάστηκε και μετά από λίγο πηγαίνοντας εκεί πέρα είχε δει ότι είχε φύγει. Αυτή η κοπέλα μέχρι σήμερα και πάντα στη ζωή της θα έχει την έγνοια γιατί δεν έδωσε αυτό το ποτήρι νερό. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Δηλαδή αυτό που λέει ο Επίκουρος, και το έλεγε η γιαγιά μου, ας πούμε, η κυρία Αγγέλα από τη Σμύρνη, έλεγε ότι, αν με αγαπάτε, τώρα θέλω να μου το δείξετε. Μην αφήνετε το αύριο. Το αύριο θα την πάρω αγκαλιά, θα της το πω. Τώρα πρέπει να το αποδείξετε. Μην αναβάλλετε τις ημέρες και τους μήνες και τα χρόνια και λέτε δεν είναι ακόμα καιρός. Δεν είναι καιρός να γίνει, δεν είναι καιρός να το ανακοινώσω, δεν είναι καιρός. Αυτή η αναβλητικότητα κάνει κακό σε μας. Γιατί εμείς κάποια στιγμή μπορεί να χάσουμε τον φίλο μας, τον άνθρωπο, και να έχουμε μείνει τι του έταξα. Και πολλοί άνθρωποι νιώθουν μεγάλο πένθος σε φιλικά πρόσωπα και σε συγγενείς, γιατί έχουν αφήσει μία κληρονομιά που δεν δώσανε. Νιώθουν δηλαδή ότι έχει φύγει ένας δικός τους άνθρωπος και λένε κοίτα να δεις, δεν του δώσα αυτό, δεν του δώσα εκείνο, δεν του δώσα τ' άλλο, δεν του έκανα αυτή τη χάρη, δεν του έκανα εκείνο. Και μπαίνεις με το παράπονο ότι δεν πρόσφερες αυτό που άλλος ζητούσε. Μπορεί ο άλλος να ζήταγε ένα λουλούδι, έτσι, δεν λέμε... Το ζητούμενο δεν ήτανε... Με πολύ λέγα χθες, βλέποντας τους Αμερικάνους να πηγαίνουν στο φεγγάρι, δεν ξέρω αν τους είδατε, έτσι μου το έβαλε ο γιος μου εκεί πέρα και ήταν άμεση επικοινωνία live που θα φεύγαν στο... Τώρα φεύγανε. Εχθές το βράδυ, 8.30 ώρα, 9. Λοιπόν, και πράγματι πυροδοτήθηκε, και ενώ ήθελε να δείξει μέσα τους αστροναύτες πώς τραβιούνται, πώς... Δεν το έδειξε αυτό, έδειχνε μόνο απ' έξω. Αλλά εγώ ταξίδευα μαζί τους, δηλαδή το νιώσα. Δηλαδή ένιωσα τα 27.000 χιλιόμετρα που πήγαινανε, τα νιώθα. Δηλαδή έλεγα πω, τι απίθανα είναι. Μέσα σε 10 λεπτά είχαν κάνει τον κύκλο της γης. Πιέζεται το πνευμόνι σου, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Μετά το συνηθίζεις σιγά σιγά. Δηλαδή, αλλά έχουν κάνει πολλές συνθήσεις. Ναι, σιγά σιγά το συνηθίζεις. Και έχουν βέβαια βάλει και άλλα πράγματα, όπως το λένε. Δηλαδή έχουν βάλει προφυλάξεις και γι' αυτό δεν έδειξε την άτραχτο μέσα. Έτσι μπορεί να υπάρχουν μαξιλάρια, μπορεί να υπάρχουν να τους πιάνουν, να μην κουνιούνται, να μην φεύγουν. Τέλος πάντων, δεν μας αφορά αυτό. Πάντως εγώ έγραψα στο Face ότι πόσο τους ζηλεύω και ότι από πολύ μικρός, δηλαδή από μικρό παιδί, το όνομα Γιώργος, '61 δηλαδή γεννηθείς εγώ, ο πατέρας μου ήθελε να με βγάλει Γκαγκάριν. Αλλά επειδή ήταν δύσκολες οι εποχές και ήξερε ότι άμα με βγάλει ένα Ρώσο, ξέρει, μπορεί να είχα επιπτώσει στο μετέπειτα της ζωής μου, είπε άντε Γιώργος. Έτσι. Ενώ είχα δύο παππούδες που ήταν Γιάννης, και μέσα στο ΣΟΥ είχαμε πολλούς Γιάννηδες, τέλος πάντων. Άρα είσαι Γιούρι. Ναι, Γιούρι. Λοιπόν, από όταν μεγάλωσα λοιπόν, ξέροντας την περίπτωση, δεν ξέρω αν το ξέρετε, πώς πέθανε ο Γιούρι. Αεροπορικό δυστύχημα. Ναι. Ο Γιούρι ο Γκαγκάριν ήταν από τους καλύτερους Ρώσους πιλότους και γι' αυτό είχε επιλεχθεί για αστροναύτης και τα λοιπά. Και αφού τελείωσε και ήρθε λέει στην Ελλάδα και γονάτισε στην Ακρόπολη και φύλαγε τα χώματα της Ακρόπολης, γιατί έλεγε αυτοί οι παππούδες μας φτάσανε στο διάστημα, πού να το κάνουμε εμείς, έτσι δηλαδή. Και τέλος πάντων ο τρόπος λέει που έφυγε ήταν δοκιμάζοντας ένα υπερσύγχρονο υπερηχητικό στρατιωτικό αεροπλάνο
για πρώτη φορά, κάτι χάλασε η μηχανή του και τους ρώτησε ότι πού πέφτει και του είπαν ότι αν το αφήσει και πατήσει ας πούμε το κουμπί για να φύγει η πολυθρόνα με το αλεξίπτωτο για να γλιτώσει, ότι πέφτει σε ένα σχολείο. Α, ναι, 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 θυμάμαι αυτήν την ιστορία. Ναι. Και προτίμησε να μείνει μέσα, να κρατήσει όσο μπορούσε το πιδάλιο, ώστε να ξεπεράσει το χωριό και το σχολείο και να πέσει πάνω στα βουνά. Δηλαδή θυσίασε τη ζωή του, παρόλο που ήταν ο πρώτος άνθρωπος που βγήκε στο διάστημα, έτσι, αυτό είναι ανθρωπιά, αυτό είναι Άγιος, κατ' εμέ, αυτή είναι αγιοσύνη και αυτό θα έπρεπε να τιμάμε. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να λέμε βγήκε πρώτος στο διάστημα, θα έπρεπε να λέμε ήταν θυσίασε τον εαυτό του για να μην σκοτώσει παιδάκια. Εντάξει, αυτό είναι το πιο κύριο. Η ηρωική πράξη που έφυγε, γι' αυτό στην αρχαιότητα θεωρούσαν ότι ο ήρωας είναι Άγιος. Αγιοποιείται. Είναι αυτός που έχει δώσει τη ζωή του για τους άλλους. Και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Και όποιος σκοτώνει τους τυράννους πάλι είναι Άγιος. Γράφει τώρα, δεν ξέρω πώς θα το... Αυτό είναι στη δημοκρατία, στην... Πώς θα το υποστηρίξεις, πες μου, έλα. Υποστήριξε το τώρα. Εγώ δεν είπα ότι θέλω να μιλήσω. Δεν πειράζει, υποστήριξε το όμως. Εφόσον το είπες, όποιος... δεν το είπες. Υπάρχει μέσα στο άσκηση το Ατάλου, που είναι για τη δημοκρατία που αναφέρεται, πώς δηλαδή να προστατευτεί η δημοκρατία. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο ο άρχοντος είχε ληφθεί αυτή η απόφαση, ότι όποιος σκοτώσει κάποιον που θέλει να πάρει πάλι την εξουσία, την τυραννία, και ακόμα και αν το κάνει για προσωπικούς λόγους, θα θεωρείται Άγιος και αυτός και τα παιδιά του. Ακόμα και αν το κάνει, ακόμα και αν δεν το κάνει, το κάνει και για προσωπικούς λόγους. Ωραία, ωραία. Καλό σαν πληροφορία, εγώ δεν το ξέρω, δηλαδή. Αλλά μπορώ πρώτη αυτό φορά να το φέρω την επόμενη φορά, ναι, ολόκληρο ναι. Αυτό το ναι, αμέ, που είναι ναι. Γραμμένο στη στοά του Ατάλου. Βέβαια, καλό θα ήταν. Πολλοί νόμοι ήταν στην αρχαιότητα, που σήμερα θεωρούνται ότι ήταν αρκετά βίαιοι και ανήκητα. Και πολλοί είναι... υπάρχουν σήμερα που αυτό ήταν υπέρ δημοκρατίας, δεν ήταν. Λοιπόν, να πω για τον άλλο το Ρώσο που τον είχαν ξεχάσει στο διάστημα επειδή δεν είχαν λεφτά να τον κατεβάσουν πίσω. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Αυτό έχει μια αρνητική κατάσταση. Όχι, όχι. Δηλαδή... Αυτός λοιπόν είπε, όχι, όχι, αυτό που έλεγες εσύ εχθές, ναι. Ότι ποτέ δεν θα κουραστώ να κοιτάζω τη γη από εδώ πάνω. Μήπως πρέπει να το αναφέρω, εντάξει. Ξαναπες το τότε. Είχε πει λοιπόν ότι ναι. Ποτέ δεν θα κουραστώ να κοιτάζω τη γη από εδώ επάνω. Εντάξει, ναι, και εγώ αυτό είπα εχθές, ότι θα ήθελα πολύ να δω τη γη από ψηλά, μπας και, πώς το λένε, είναι όνειρο ζωής, δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε εσείς τέτοια είδη τόσο... Θα ξεκινήσουμε σαν... Ναι, βέβαια. Ήταν σύστανθο, να μιλάμε έτσι. Όχι, όχι, δεν θα μιλάμε έτσι, ναι. Λοιπόν, θα διαβάσουμε αυτό εδώ. Άμα μπορείς εσύ, επειδή έχεις καλή έτσι, ορθοφωνία και τα λοιπά, και θα ήθελα αν μπορούσες να το ξεκινήσουμε από την αρχή του αρχή, δηλαδή από αρχή. Εδώ. Να γεννιόμαστε, να πεθαίνουμε, να αναγεννιόμαστε και να προοδεύουμε αδιάκοπα. Αυτός είναι ο φυσικός νόμος. Αλλά καρδέ. Πρόλογο δεν νομίζω. Όχι. Έτσι. Δεν χρειάζεται. Απλώς να κλείσω λίγο εδώ για να μην... Εκεί. Μέρος πρώτο, τι είναι ο πνευματισμός. Και επαναλαμβάνει, να γεννιόμαστε, να πεθαίνουμε, να αναγεννιόμαστε και να προοδεύουμε αδιάκοπα. Αυτός είναι ο φυσικός νόμος. Αλάν Καρντέκ. Τι είναι τα πνεύματα. Τα πνεύματα
δεν είναι όπως τα φαντάζονται μερικοί κάποια ιδιαίτερα όντα στη δημιουργία, αλλά είναι οι ψυχές εκείνων που έζησαν στη γη ή σε άλλους κόσμους, απαλλαγμένες από το βάρος του σώματος. Εκείνος που παραδέχεται ότι ο ζωντανός άνθρωπος έχει ψυχή, παραδέχεται και τη δύναμη των πνευμάτων και την ύπαρξη των πνευμάτων. Η άρνηση της ύπαρξης των πνευμάτων είναι η άρνηση της ύπαρξης της ψυχής. Γενικά, οι άνθρωποι έχουν εσφαλμένη ιδέα για την κατάσταση των πνευμάτων. Τα πνεύματα δεν είναι όντα αόριστα και απερίγραπτα, όπως πιστεύουν κάποιοι. Ούτε φλόγες, ούτε φαντάσματα, ούτε βρικόλακες. Είναι όντα όμοια με μας και έχουν σώμα όπως και εμείς, το οποίο όμως στη φυσική του κατάσταση είναι ρευστό και αόρατο. Είναι ρευστό και αόρατο. Η ψυχή, όταν ο άνθρωπος ζει, έχει διπλό περίβλημα, το χονδροειδές και εφθαρτό, το υλικό σώμα, και το ρευστό, ελαφρύ και άφθαρτο, το οποίο ονομάζεται εθερικό σώμα. Υπάρχουν λοιπόν στον άνθρωπο 3 ουσιώδη στοιχεία. Α. Η ψυχή ή το ενσαρκωμένο πνεύμα, αρχή νοητική στην οποία εδρεύουν η διάνοια, η θέληση και η ηθική αίσθηση. Η ψυχή που είναι ενσαρκωμένο πνεύμα και είναι νοητική αρχή και στην οποία εδρεύουν η διάνοια, η θέληση και η ηθική αίσθηση. Β. Το υλικό σώμα. Το πρώτο περίβλημα της ψυχής μέσω του οποίου εκείνη έρχεται σε επαφή με τον υλικό κόσμο. Και Γ. Το εθερικό σώμα. Το δεύτερο περίβλημα της ψυχής, το οποίο είναι σώμα ρευστό και ελαφρύ, δεν επιδέχεται μετρήσεις και χρησιμεύει ως σύνδεσμος της ψυχής με το σώμα. Επομένως έχουμε την ψυχή, έχουμε το υλικό φορέα και το εθερικό σώμα που είναι η γέφυρα και τα ενώνει. Όταν το εξωτερικό περίβλημα, το σώμα, παλιώσει και δεν μπορεί πια να λειτουργεί, τότε πεθαίνει και το πνεύμα απογυμνώνεται από αυτό, όπως απογυμνώνεται ο καρπός από τη φλούδα του ή το φίδι από το δέρμα του. Όπως και εμείς αφήνουμε στην άκρη τα παλιά μας ρούχα που μας είναι πια άχρηστα. Αυτό αποκαλείται θάνατος. Και είναι ο θάνατος του σώματος. Ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καταστροφή του υλικού περιβλήματος της ψυχής, δηλαδή του σώματος. Μετά το θάνατο, η ψυχή εγκαταλείπει μεν το υλικό της σώμα, αφού της είναι πια άχρηστο, διατηρεί όμως το ρευστό της σώμα, το εθερικό. Ο θάνατος του σώματος απαλλάσσει την ψυχή από το υλικό της περίβλημα, το οποίο προσκολά το πνεύμα στη γη και κάνει την ψυχή να υποφέρει. Όταν το πνεύμα απελευθερωθεί από αυτό το φορτίο του σώματος, δεν έχει πια το εθερικό του σώμα, το οποίο του επιτρέπει να διατρέχει το διάστημα, υπάρχει ένα το νόημα. Όταν λοιπόν το πνεύμα απελευθερωθεί από αυτό το φορτίο του σώματος, δηλαδή, δεν έχει πια παρά το εθερικό του σώμα, το οποίο του επιτρέπει να διατρέχει το διάστημα και να διανύει τις αποστάσεις με απερίγραπτη ταχύτητα, όπως μας έλεγε ο Γιώργος ότι βρέθηκε στο φεγγάρι χθες, την ταχύτητα
της φαντασίας. Η ψυχή, το εθερικό και το υλικό σώμα αποτελούν τον άνθρωπο. Να κάνω μία μικρή... Εδώ μισό. Ναι. Η ψυχή και το εθερικό σώμα μόνα τους αποτελούν το πνεύμα. Θέλω να κάνω έτσι μία παρένθεση εδώ και να πούμε ότι αυτό που λέμε σαν ταχύτητα σκέψης, οι προ-προ-παππούδες μας θεωρούσαν ότι είναι η θεία ενέργεια. Αυτό που λέμε Θεός είναι η κίνηση της ταχύτητας της σκέψης. Δηλαδή, όταν εμείς σκεφτόμαστε γύρω από τη γη ένα κύκλο, τον έχουμε κάνει στο δευτερόλεπτο χωρίς να τρέχουμε 27.000 χιλιόμετρα με την ταχύτητα του φωτός, της σκέψης. Η ταχύτητα λοιπόν της σκέψης είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα που υπάρχει και θεωρούσανε ότι πράγματι ο άνθρωπος έχει αυτή τη δυνατότητα με την ταχύτητα της σκέψης να μεταφέρεται. Ωραία, θέλετε να κάνουμε, επειδή ναι. Νομίζω ήταν πολύ ωραίες πληροφορίες, θέλετε να κάνουμε ένα κύκλο. Βεβαίως. Και να πούμε πάνω σε αυτό το κείμενο, mm-hmm. διευκρινήσεις, περαιτέρω πράγματα, απορίες κτλ. Μπράβο, Δέσποινα. Ναι. Ωραία, καλό, να καλό κάνεις, ναι. Αυτό είναι ωραία. Ναι. Ιδέα δικός. Ναι, ναι. Παναγιώτη, θες να αρχίσεις. Ναι, ναι, ξεκινά. Θα ξεκινήσω μετά. Ναι. Να μας πεις κάτι παραπάνω. Ναι. Το κείμενο αυτό που διάβασες μου θύμισε μια επιστολή που έγραψα δύο μέρες μετά το θάνατο της γυναίκας μου. Να μην είχε παρακολουθήσει. Ήταν μια γονομάτικη πραγματεία περί θανάτου. Και θα μπορούσα να σας τη διαβάσω τώρα. Θα ήμασταν πανευτυχείς. Ναι. Την έχεις. Ναι. Πολύ καλό. Στο κομπιούτερ. Είδες πώς προκύπτουν από μόνα τους τα θέματα. Το μεταλλείο, ναι. Πάντα. Σ' ακούμε. Συνηθίζει να χρησιμοποιώ. Θέλεις να το βρεις και να συζητήσουμε. Ναι, ναι. Θα σε περιμένουμε να το βρεις. Τελειώνω. Θα το βρει εύκολο. Πιστεύω ότι θα το... Βρίσκω το γεγονός. Σημείωσε που έχουμε σταματήσει με ένα μολυπάκι. Ναι. Με ένα μολυβάκι. Τι θέλεις? Ένα μολύβι. Όχι, στυλό. Μολυβάκι να σου δώσω. Το δίκρο. Σε ακούμε. 17 Δευτέρου 2009. Δύο μέρες μετά το θάνατο της Στάλας.
Αγαπημένα αδέρφια και αδερφές, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που συνήθως το αποφεύγουμε, διότι προφανώς το φοβόμαστε. Αν θέλετε, μιλήστε πιο δυνατά, αν θέλετε. Πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ, ναι. Αν μπορείτε. Ναι. Να ακούμε. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Ευχαριστώ. Το 2001, είπες. 2009. Α, ναι. Λοιπόν. Αγαπημένοι αδέρφια και αδερφές, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που συνήθως το αποφεύγουμε, διότι προφανώς το φοβόμαστε. Θα μιλήσουμε για το θάνατο. Ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα έτσι ώστε να αποκαλύψουμε και να μην το φοβόμαστε όπως μας έχουν διδάξει. Αρχικά θέλω να αναφερθώ σε μια φυγή αγρίων, σε εισαγωγικά το αγρίων, όπως συνηθίζουμε να τους αποκαλούμε εμείς οι πολιτισμένοι, στην οποία όταν γεννιέται ένα παιδί όλοι κλαίνε για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει στη ζωή του, ενώ όταν πεθαίνει κάποιος τότε ολόκληρη η φυγή χαίρεται και γλεντάει επειδή επιστρέφει σε εισαγωγικά στο σπίτι όλων μας. Τι είναι ο θάνατος? Ο θάνατος αφορά το σώμα μας και είναι κάτι που μας πονάει και μας φοβίζει. Ωστόσο είναι μια πόρτα που ανοίγεται για να γεννηθούμε στο φως, στη σοφία και να γυρίσουμε και να ξαναγυρίσουμε με καινούριο σώμα, με νέες εμπειρίες, διότι η ψυχή είναι αθάνατη και συνεχίζει την πορεία των μετασαρκώσεων. Ο θάνατος είναι ένας μετασχηματισμός. Χωρίς τον θάνατο η ζωή μας θα έχει βουλιάξει στην άγνοια. Στην άγνοια. Ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε και από όλα αυτά έχουμε και εγωισμό και κακία. Εάν ξέραμε ότι σε ένα μήνα θα πεθάνουμε, ποιες θα ήταν οι προτεραιότητές μας? Όταν ξέρουμε ότι η τελευταία μας μέρα θα δούμε το ίδιο, θα δούμε το ίδιο σε ερωτηματικό. Αυτοί που ξέρουν ότι θα πεθάνουν ή κακιώνουν ή γίνονται καλύτεροι. Καλό θα είναι μέσα στη σκέψη μας να λέμε: αυτή η στιγμή είναι τελευταία μου, αξίζει να πονέσω τον συνάνθρωπό μου. Ο θάνατος πρέπει να είναι καθημερινά στη σκέψη μας για να μην κάνουμε λάθη και να μην γελιοποιούμαστε. Ποιες είναι οι αξίες που ξεπερνούν το θάνατο? Η αγάπη ξεπερνάει το θάνατο και περιέχει όλες τις αξίες. Πόσες φορές δεν έχουμε σκεφτεί ότι θέλουμε να είναι αυτός που έφυγε πάλι κοντά μας, να κάνουμε κάτι για αυτόν, να του πούμε κάτι καλό? Αυτό που σκεφτόμαστε είναι πολύ ωραίο για τον άλλον. Συνήθως όμως δεν του το λέμε γιατί μπορεί να αισθανθεί ωραία και φοβόμαστε να μην μας εξουσιάσει. Η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί μένουμε στις 10 αναποδιές που περάσαμε στη ζωή μας και δεν μένουμε στις 40 ομορφιές? Γιατί φοβόμαστε να μιλήσουμε για τον θάνατο σε έναν ασθενή, να του πούμε πόσο πολύ τον αγαπάμε και να μην φοβάται τίποτε, ούτε η ζωή, ούτε τη ζωή που δεν σταματάει ποτέ, ούτε την αλλαγή. Σε αυτή τη ζωή το σώμα βιώσει. Ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αλλαγή ενέργειας. Ξέρουμε ότι κάθε αλλαγή είναι προς το καλύτερο. Πονάει αυτούς που μένουν γιατί υπάρχει ο φόβος και ο εγωισμός. Χάνουμε κάτι και ξεβολευόμαστε. Είναι ο φόβος, τι θα κάνω εγώ, και ο εγωισμός, γιατί μου το έκανες. Θεωρούμε τον θάνατο κακό και τη ζωή καλό. Η ζωή είναι χαρά. Όταν κάνουμε αυτή την ενδοσκόπηση μέσα μας και δούμε αυτό που είμαστε, δεν θα φοβούμαστε ούτε τον εαυτό μας, ούτε για τους δικούς μας. Το να κλάψουμε, να πονέσουμε για έναν δικό μας άνθρωπο είναι θεμητό. Η υπόθεση είναι πόσο καιρό θα κλάψουμε. 40 μέρες, ένα χρόνο ή ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή μας.
δημιουργώντας έτσι προσκόηση, θυμό και αδυναμία να στηθούμε οτιδήποτε άλλο, οπότε και αδυναμία να προχωρήσουμε στο πνευματικό μας μονοπάτι. Το να το παίξουμε αδιάφοροι και τυχαίοι είναι λάθος. Πρέπει να αφήσουμε τα συναισθήματά μας να βγαίνουν, να αφήνουμε χώρο και χρόνο για να τα αποδεχθούμε. Ας πούμε λίγα λόγια αγάπης. Ας κλάψουμε. Ας γελάσουμε. Ας αφήσουμε τα συναισθήματά μας να βγαίνουν. Τα συναισθήματα έχουν κίνηση. Έχουν το συνέστημα. Ας δεχτούμε τη διαφορετικότητα των άλλων και ας τους αγαπήσουμε. Μη θέλουμε να γίνονται τα πράγματα με τους δικούς μας ρυθμούς. Ας αγαπήσουμε την διαφορετικότητα. Να μην φοβόμαστε το θάνατο. Το ξέρουμε ότι είμαστε αθάνατοι, αλλά ο θάνατος είναι μια απουσία, μια απόγεια. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα κάνουμε τη ζωή μας και τον γύρο μας όμορφο. Θα δίνουμε τη γαλήνη, την ηρωνία, χωρίς να το φροντοφωνάζουμε. Η σοφία, μην πούμε τίποτα, ο άλλος θα το καταλάβει. Είναι πολύ μεγάλο. Ας συνειδητοποιήσουμε αυτό που πραγματικά είμαστε, θα κάνουμε τη ζωή μας ποιήμα. Όταν συνειδητοποιήσουμε τι είμαστε, αλλάζεται την ενέργεια του χώρου, γιατί η ενέργεια είναι από τη θεϊκή μας καρδιά. Κάτι που ξεπερνάμε εμείς είναι ένα φως για τους άλλους, είναι ένα σπρώξιμο για πολλούς ανθρώπους που είναι ομοιοκρατισμικοί με εμάς. Αν καταφέρουμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε ότι το σύμπαν ολόκληρο είναι εγγεγραμμένο μέσα μας. Αυτό είναι γνωστοποίηση. Η αγαπημένη μου σύζυγος Χριστάλα απεβίωσε την Κυριακή 15 Δευτέρου 2009 στις 8 και 10 π.μ. Χριστάλα ήταν ένας γλυκός και αγαπητός άνθρωπος που κατάφερε να εξημερώσει σε εισαγωγικά και εμένα. Και με τη γλυκή τάση της με βοήθησε να ανέβω μερικά βήματα στο πνευματικό μου μονοπάτι. Μεγάλωσε και εκπαίδευσε τα τρία παιδιά μας με τρόμο ευλογημένο. Εγώ απλά βοηθούσα κρατώντας την ίδια γραμμή πλεύσης στην εκπαίδευσή τους. Το πόσο αγαπητή ήταν φάνηκε από την προσέλευση των συγγενών και των φίλων που υπολογίζονταν ότι ξεπέρασε τα 600 άτομα. Στην τελετή της κηδείας της ήταν στην εκκλησία πολύ χαρούμενη. Στο τέλος της τελετής την αποχαιρέτησα με τα παρακάτω λιτά λόγια. Αγαπημένη μου Χριστάλα, για να σε διευκολύνουμε να συνεχίσεις και να τελειώσεις το ταξίδι σου αυτό, σου στέλνω ένα μήνυμα με 5 λόγια. Σε αγαπώ. Σε απελευθερώνω για να πας εκεί που θέλεις. Καλό ταξίδι και καλή ανάγνωση. Να είσαι πάντα ευλογημένη. Αυτό το μήνυμα να θυμάστε να το στέλνετε όταν υπάρχει θάνατος αγαπημένων προσώπων, διότι πραγματικά βοηθάει στο ταξίδι τους και δεν βάζουμε στις ψυχές άγκυρες να τους κρατούν επειδή δεν δεχόμαστε την απώλειά τους. Σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά, Παναγιώτη. Πολύ ωραία. Εδώ κάθεται. Έτσι, στην αγκαλιά της κάτσε. Αυτό είναι ψυχογραφία ή ψυχογραφία. Θες να πεις κάτι. Ναι. Να, σήμερα δεν έχω... εγώ έχω ψυχογραφία του πρώτου άντρας μου. Και στην Βραζιλία έχουμε, ναι, πάντα. Έχουμε άνθρωποι... Ο Chico Xavier είναι ψυχόγραφο, ναι, το Εμμάνουελ. Και όλες οι μητέρες
Ήχουν πάρα πολύ στενοχωρημένοι. Στενοχωρηθεί και ο Σίκο έκανε ψυχογραφία για μητέρα, τα γιος, η κόρη, πέσανε, ο Σίκο έκανε ψυχογραφία και είχα ήρεμα το καρδιά της μητέρα. Μπορεί να τα πεις πορτογαλικά και να τα μεταφράσεις. Quieres decir en español, portugués, y explico, ¿o prefieres en griego? Posso falar em português, né, mais fácil, porque eu não quase... Espanhol. Mas... você pode falar, eu falo português bem devagar, você fala em grego, né? Como as mães ficavam doentes, queriam se suicidar por causa dos filhos que morriam. Às vezes, criança ainda, com 7, 8 anos, e também com 20 anos. Né? A todas as pessoas. Has dicho, lo puedes decir, lo puedes decir en español, lo puedes decir, no. Μετάφραση θα μας κάνεις, όχι διάλογο. Όχι, γιατί δεν το πολύ κατάλαβα. Θα λες πρόταση. Η ψυχογραφία τι είναι? As mães, os filhos morriam. Οι γη της μητέρας πέθανε. Και όταν είναι παιδιά, και μεγάλο κόρη, μεγάλο αγόρι, πέθανε. Ναι. Τι είναι η ψυχογραφία? Ψυχογραφία as mães que estavam sofrendo. Como que é sofrer? Υποφέραν, ναι. Ναι. Πένθος. Ναι. Πένθος. Iam até o Chico, Cane Taxide, Meton Chico Xavier. Catálogo? As mães. Quem ha hecho este viaje con... Πες μας τι ρωτάς, γιατί μετάφραση κάνουμε, δεν μιλάμε. Μου είπατε, έκανε ταξίδι με τον... Και λέω, ποιοι κάνουν το ταξίδι, αυτό τι ρωτάω. Μητέρα. Είχαζε. Έχασε το παιδί της. Ο γιος και η κόρη πέσανε. Πέθανα. Ναι. Αλλά as crianças, τα παιδιά, que estou agora, estou corre, Milai meton Chico, que o Chico cane psicografia. O Chico, ποιος είναι? Chico Xavier. Α, τι είναι αυτός? Πιο μεγάλο ένας Βραζιλιανός. Πνευματιστής. Πάρα πολύ. Έχουμε το βιβλίο του εδώ. Και τι, η ψυχογραφία, τι είναι? Ψυχογραφία. 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 Δεν είναι... Αυτό που λες εσύ, ναι, ψυχογραφία. Ψυχογραφία, as crianças que morriam voltavam e falavam para ele e ele escrevia. Τα παιδιά που είχαν πεθάνει γυρίσανε και μετά γράφανε αυτό που τους λέγανε. Μιλούσε με τα παιδιά της και τις έλεγε, τις απαντούσε τι τις είχαν πει. Επικοινωνία, μπράβο. Todas as obras do Chico obra ergou. O Chico erre tetracócia peripo octonda vivrio. Erre russica, agrica, galica, helenica, grossa. Erre pa olatocosmo erre. Erro meio russica.
Ναι. Ναι, μεταφράζει. Mm-hmm. Okay. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Αυτό το Αντρέ Λουίς, το Νοσουάρ, ναι, σπίτι μας, αυτό είναι το ίδιο. Όχι σπίτι μας, αυτό είναι... Το ταινία. Το έχεις δει. Το σπίτι μας. Δεν μπορεί να μην την έχεις δει. Την έχεις δει. Γράψτε από κάτω... Το σπίτι μας. Ναι. Γράψτε από κάτω, λεγέντα... Στο YouTube. Στο YouTube. Θα το δω. Ναι, δες το. Δείχνει... Ναι. Εσύ το έχεις δει, αυτό που είπε. Για να εξηγήσω έτσι στον κόσμο και να ακουστεί έτσι πιο καθαρά, υπάρχει μια ταινία στο YouTube, δεν θυμάμαι ποιος την έχει σκηνοθετήσει και τι είναι το βιβλίο που εμπεριέχει μέσα το όλο το σενάριο. Πάντως ονομάζεται «Το σπίτι μας», στον ελληνικό τίτλο δηλαδή, και άμα το βάλετε στο YouTube «Το σπίτι μας» θα δείτε την ταινία αυτή. Στην ουσία δείχνει έναν άνθρωπο την ώρα που του θανάτου του, που φεύγει, και δεν νιώθει ότι... Νιώθει το σώμα του ότι έχει μείνει, αλλά προχωράει. Και σε όλη αυτή τη διαδρομή του φτάνει μέσα σε ένα χώρο που είναι θεραπευτήριο και είναι κάποιοι που δίνουν θεραπείες και τα λοιπά και τα λοιπά. Το γιατρό που πέθανε. Ναι, α, μπράβο. Α, αυτό το έχετε δει. Εγώ σας είπα ότι το έχετε δει, αλλά... Εγώ δεν έχω δει. Δεν το έχει... Ο οποίος έκανε... Δέσποινα... Με το ζόρι έκανε μια βοήθεια σε κάποια κοινωνία. Ναι, δεν έπρεπε. Και τελικά τον βοήθησε, ναι, να περάσει από εκείνη την κατάσταση και να πάει σε ανώτερα επίπεδα. Ναι. Αυτή μεσολάβησε, προσευχότανε γι' αυτόν όταν πέθανε αυτός και αυτός την βοήθαγε γιατί τον πίεζε γραμματέας, κάτι τέτοιο. Ναι. Τέλος πάντων... Έχετε και την τελευταία, έχετε και την κυρία που ήρθε και να σας δει. Αυτή δεν είχε λεφτά και την κράταγε τελευταία και της έκανε δωρεάν εξετάσεις και τα λοιπά, αλλά δεν το ήθελε. Η γραμματέας τον πίεζε. Και τελικά αυτή... Ναι, αυτή προσευχόταν, ήταν τόσο καλός άνθρωπος, σε παρακαλώ Θεέ μου, σε παρακαλώ Θεέ μου. Και εισακούστηκαν οι προσευχές της και προχώρησε αυτό στο επόμενο στάδιο. Ναι, είναι υπέροχο. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές ταινιούλες πια. Να γράψουμε το σπίτι μας και θα... Ναι, 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 ναι. Πες. Μα πω, δηλαδή δεν είναι τυχαίο, γιατί πριν έρθω εδώ και πριν μια άλλη θεραπεία που είχε γίνει, έτυχε και έβλεπα από τη βιογραφία του Παϊσίου και ενός γιατρού και επίσης καλόγερου που είχε ζήσει τα πιο έντονα χαρακτηριστικά της παιδείας του ιδίου του Παϊσίου ο ίδιος και τον τόσο πολύ τον οδήγησε. Είναι κάτι, επιτρέψτε μου, κάτι πολύ χαριτωμένο τελικά. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη επιθυμία του για το καλό που έβλεπε ο ίδιος ο Παΐσιος ότι δεν υλοποιούτανε, που λέει «Θεέ μου, δεν μπορώ να το ανεχθώ κατά κάποιο τρόπο άλλο αυτό». Και τι αποφάσισε, σχεδόν σαν να αυτοκτόνησε. Δηλαδή ξάπλωσε μέσα στα χιόνια, σκεπάστηκε με χιόνια και τελικά έχασε και τις αισθήσεις του και τι έγινε. Μετά ξαφνικά αισθάνθηκε κάτι τσιπηματάκια εδώ, στα χείλια του. Και ήταν μία πέρδικα επίκουρε που τόσο ωραία το έχεις χρησιμοποιήσει και εσύ, που τον αφύπνισε και τον έκανε περδίκι, δηλαδή ξανασηκώθηκε με τόση χαρά γιατί πήρε και το μήνυμα, γιατί είχε και το λόγο στο να μιλάει και με αγία του
υπεραγάπη θα λέγαμε, την ευφημία που του είχε συναντηθεί και σε κάποια άλλη στιγμή, που του έδωσε, αν θέλετε, και ήταν ο τραγικότατη βέβαια φυσιονομία του Αγίου που πέρασε τρομερά η ευφημία πράγματα, και ήταν η μέρα και του θανάτου του 11 Ιούνιου τελικά. Φαντάστο, πήγε στην αγκαλιά της, θα λέγαμε, που τόσο πολύ τον ενέπνευσε. Και αυτό ότι πέταξε, που το διηγείται τώρα και υπάρχει αυτό, να το παρουσιάσω πιο συγκεκριμένα, πόσο αναστήθηκε πετώντας τα χιόνια και τα λοιπά. Και βρέθηκε και άλλος πάλι τώρα που καθοδηγεί και με την επιστήμη, την ιατρική και με την καλογερική. Έτσι, αυτό το φαινόμενο το ελληνικό που έχουμε της πίστης, που όλα αυτά, αν θέλετε, όλα που συμβαίνουν στον πλανήτη γύρω από το Χριστό και τα λοιπά, είναι έρευνες, κάποιοι τις λένε και αιρέσεις εναντίον, από το ερευνό είναι, που τελικά πάνω στο ίδιο πράγμα για να φωτιστεί αυτή η αγάπη. Τι το βραζιλιάνικο, τεράστια δύναμη και εκεί. Τι το... Εγώ τώρα με ενέπνευσες να πω, όπως το είπε η Αριστεία, ότι εσύ μας καλό, έχεις εμπνεύσει. Καλό είναι να λέμε δικές μας ιστορίες. Γιατί ναι, όταν λέμε ιστορίες έτσι, πώς το λένε, άλλων, μπορεί εμείς να το βλέπουμε έτσι και να είναι διαφορετικά και κάποιος άλλος να υποστηρίξει ότι αυτός ο άλλος είχε καταλάβει κάτι άλλο. Εγώ το έχω πει άλλη φορά, το ξαναλέω πάλι, έχω και δύο. Λοιπόν, και μου έδωσε το ένα όσμα να μου έφερε δηλαδή στο μυαλό, το ότι σε πολλούς ασθενείς τους λέω, γιατί μας λένε περδίκοι, να γίνουμε περδίκοι, ότι είναι το ιερό ζώο του Ασκληπιού η πέρδικα, που δεν έχει καμία αρρώστια δικιά της, αλλά και όταν του φεκίσει κανένας κυνηγός και της πάσει καμία φτερού, κανένα ποδαράκι, καμία μύτη, οτιδήποτε, δεν τρώει, δεν πίνει, κάθεται ανάσκελα που από κάτω είναι άσπρη η κοιλιά της και περιμένει να έρθει κανένας αετός, καμία λεπού, κανένας λύκος, κανένα φίδι να τη φάει. Δηλαδή δεν θα δείτε ποτέ πέρδικα να πηγαίνει κουτσί στραβή έτσι. Πάντα θα τη δείτε να είναι λεβέντισα, πάντα θα τη δείτε να περπατάει, γι' αυτό έχουν βγει και τόσα τραγούδια έτσι, λεβέντισα, σαν μπέρδικα, σαν... Λοιπόν, μία φορά λοιπόν, με έχει πάρει μία φίλη, που δεν θυμάμαι και το όνομά της τώρα κακώς, με έχει πάρει λοιπόν μία φίλη εδώ στο Messenger και μου λέει, επίκουρε μου λέει, υπάρχει ένας άνθρωπος από το Μεξικό που θέλει να έρθει εδώ στην Ελλάδα και να μοιηθεί σε μυστήρια. Μπορώ να του δώσω τη διεύθυνσή σου και να συνεννοηθείτε? Ναι, της λέω, αλλά εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Πώς θα συνεννοηθούμε? Μου λέει, θα πάρετε ένα ξεναγό. Μη σε νοιάζει, αυτός θα τον πληρώσει όσο του ζητήσει. Λέω, γίνεται. Εγώ λοιπόν, αυτό έγινε Πέμπτη Παρασκευή, περίμενα ότι θα γίνει μετά από μία εβδομάδα, δύο, ξέρω εγώ. Σάββατο πρωί με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, είμαι εδώ, δηλαδή μου στέλνει στο Messenger, κύριε επίκουρε, είμαι εδώ, 9 η ώρα μπορούμε να βρεθούμε στο μετρό Ακρόπολη. Και φυσικά τρέχω στην Φωτεινή, τη φίλη μας. Τη λέω, Φωτεινή, έλα γρήγορα, σε χρειάζομαι, θέλω να ένα ξεναγώ να πάμε σε κάποιον, είτε στους Δελφούς είτε στην Ελευσίνα, δεν ήξερα κι εγώ που θα πηγαίναμε. Και τελικά βρήκα της κουμπάρας μου, της Δέσποινας, τον αδερφό, τον Δημήτρη, που είχε παλιά έτσι, τέλος πάντων, ξένων γλωσσών φροντιστήριο. Και ο άνθρωπος ήρθε, βρεθήκαμε στο μετρό για πρώτη φορά, άγνωστος και εκείνος, λοιπόν, και
μπήκαμε στο αυτοκίνητο του Μεξικάνου, τέλος πάντων, που ο άνθρωπος με το που μπαίνουμε στα μάξι λέει πείτε μου που θα πάμε. Και του λέω εγώ, θέλεις να πάμε Δελφούς, θες να πάμε εδώ Ακρόπολη, θες να πάμε Σούνιο ή θέλεις να πάμε, ξέρω εγώ, Ελευσίνα. Γυρνάει... ναι, γυρνάει, μου λέει Σούνιο. Λέω στο Ποσειδώνα. Ναι, μου λέει. Πες μου, λέει, όσο θα περπατάμε, θα πηγαίνει, γιατί είχε το αυτοκίνητο, αυτός οδηγούσε, θα μου λες. Και θέλω να μου πεις βαθιά την ελληνική κοσμοθέαση. Ξεκίνησα εγώ με τον Δημήτρη τώρα για ουρανό, για Αιγαία, για αυτά. Από την αρχή δηλαδή τον έπιασα. Και έδινα περισσότερη βαρύτητα στον Ποσειδώνα. Όταν φτάσαμε λοιπόν στο Σούνιο, μπήκαμε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, φτάνουμε πάνω δίπλα στο ναό και είναι καμία τριανταριά άνθρωποι γύρω-γύρω. Σκέφτομαι λοιπόν να τους πάω εκεί στο τσιμεντάκι και να του περιγράψω το ότι είχαμε βιώσει πριν χρόνια η Δέσποινα, η Φιλιό και εγώ που χορεύαμε έτσι στο κενό. Τη στιγμή λοιπόν που του περιέγραφε ο Δημήτρης όλη αυτή την κατάσταση, κάποια στιγμή εγώ κοιτάζω το ναό και βλέπω ότι δεν έχει ανθρώπους. Ότι οι άνθρωποι έχουν φύγει όλοι, ότι ήταν γκρουπ και φύγανε. Και γυρνάω και λέω πάμε. Και τον βλέπω αυτόν σηκώνεται και τον σταματάω, του λέω από εδώ. Εκείνος λοιπόν είχε προετοιμαστεί να πάει για να χορέψει. Δηλαδή με το πάμε που είπα εγώ, μπορεί να πέφτει στο κενό. Πώς το λένε, δηλαδή τόσο πολύ ήταν μέσα στην κατάσταση. Και το, μας το περιέγραψε μετά, όταν φτάσαμε Αθήνα, ότι το πάμε που είπα εγώ, ήταν πάμε να χορέψουμε. Να... Η ουσία του ενθουσιασμού είναι αυτή. Ναι. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στον ναό του Ποσειδώνα και καθόμαστε σαν μια πυραμίδα. Είμαι εγώ στη μέση, σαν μια τρίαινα. Είμαι στη μέση, δεξιά είναι ο Δημήτρης, αριστερά είναι ο, δεν θυμάμαι τώρα, Μικέλ, πώς το λέγανε, λάθος μου, τέλος πάντων. Και έτσι όπως καθόμαστε και τους έχω δώσει την οδηγία να είναι απλωμένο αυτό εδώ το χέρι έτσι, οριζόντια, να κλείσουν τα μάτια τους και να σκεφτούν ό,τι θέλουν, γιατί είμαστε πάνω σε ένα καράβι που ταξιδεύει στο Αιγαίο. Ανοίγω τα μάτια μου και νιώθω ότι από την πλευρά του, εκεί που έχει απλώσει το χέρι του, είναι δίπλα μία πέρδικα, δίπλα στην παλάμη του μία πέρδικα, με τρία περδικόπουλα τόσο μικρά. Πώς είναι τα κοτοπουλάκια, τα μικρά μικρά όμως, ε? Και αυτά ακολουθάνε και είναι γύρω από την παλάμη του. Και σκέφτομαι και λέω, να το πω ή να μην το πω. Δηλαδή είναι για μένα, είναι για εκείνονα, είναι για τον Δημήτρη, για ποιον είναι. Και σιγά σιγά σφίγγω το χέρι μου, γιατί ήμασταν δεμένοι, σφίγγω το χέρι μου στο Δημήτρη και του λέω, πες του σιγά σιγά όπως είναι, να στρίψει το κεφάλι του αριστερά και να ανοίξει τα μάτια του και να δει δίπλα στο χέρι του. Του λέει στα αγγλικά, γύρισε το κεφάλι σου αργά αργά, άνοιξε τα μάτια σου και κοίτα στο χέρι. Και κοιτάζει, φωνάζει, oh my god, oh my god. Τι είναι αυτό, ας πούμε, τι πουλί είναι αυτό, όχι τίποτα, σαν να μην υπήρχαμε, σαν να μην υπήρχαμε, δηλαδή και να σηκωνότανε και να έκανε οτιδήποτε, ήταν σαν να μην υπήρχαμε μέσα στο χώρο. Και φυσικά, μετά προηγουμένως να του πω ότι η Πέρδικα ήταν η μητέρα του Ίκαρου και ότι όταν βγήκε στα νησιά για να ψάξει που είναι ο νεκρός Ίκαρος στην Ικαρία να τον αναζητεί μέσα στις θάλασσες, απελπισμένη και από τον καημό της, η Θέτιδα η θάλασσα την κάλεσε να πέσει μέσα και πέφτοντας μέσα στη θάλασσα τη μεταμόρφωσε σε πουλί την Πέρδικα. Και έτσι η Πέρδικα από τότε μέχρι σήμερα πάει από νησί σε νησί, από βράχο σε βράχο και είναι σαν να αναζητάει τον Ίκαρο. Και αν θα ακούσετε το κελάιδισμά της, της Πέρδικας, είναι κάπως έτσι. Καρ, 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 δηλαδή σαν να λέει, ή καρ, 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 δηλαδή
σαν να φωνάζει Ίκαρε μέχρι σήμερα στις μέρες μας. Και κάποια στιγμή γυρνάω στο Μεξικάνο και του λέω ότι ήρθανε σαμάνοι από το Περού και από τη Χιλή να μας διδάξουνε τραγούδια που τα λένε Ίκαρους, και όταν τους ρώτησα εγώ γιατί τα λέτε Ίκαρους, εμείς ο Ίκαρος είναι αυτός που υπερεύηκε τον πατέρα του και δεν τον άκουσε, και ενώ ο πατέρας του είπε μην πηγαίνεις ψηλά, γιατί όσο ψηλά πηγαίνεις με την υπτάμενη συσκευή που έχεις, τόσο πιο ψηλότερα θα σε πηγαίνει. Και δεν μπορείς να πας ψηλά, γιατί όσο πιο ψηλά πηγαίνεις, έχει παγωνιά και δεν έχει καλό οξυγόνο. Και πράγματι, δεν λιώσαν τα φτερά που λέμε στα παραμύθια και στα μικρά παιδιά, στα σχολεία, ότι τα φτερά του Ίκαρου ήταν από κερί και φτερά και λιώσαν από τον ήλιο, γιατί όσο πιο ψηλά πηγαίνεις από τη γη, τόσο πιο περισσότερο κρύο κάνει. Έτσι. Ναι, και η έλλειψη του οξυγόνου, αλλά είναι περισσότερο παγωνιά. Γι' αυτό βλέπουμε τα βουνά, οι κορφές τους είναι πάντα παγωμένες και τα λοιπά. Λοιπόν, και έτσι γύρισε ο Σαμάνος και μου απάντησε με το μεταφραστή ότι εμείς μέχρι σήμερα τα τραγούδια μας τα Ίκαρους είναι τα τραγούδια τα νοσταλγικά για αυτούς που ταξιδέψανε και χαθήκανε και δεν ξαναγύρισανε πίσω. Και είναι νοσταλγικά. Ποιος, ποιοι, ποια οικογένεια έφυγε. Λοιπόν, και μαθαίνουμε ένα τραγούδι σε όλη τους τη ζωή. Εδώ εσείς πώς τιμάτε τον Ίκαρο? Και έμεινα εγώ με ανοιχτό το στόμα. Λέω, μόνο με τη σχολή Ικάρων που λέμε ότι είναι Ίκαροι και πετάνε οι αεροπόροι. Τίποτα άλλο. Δεν έχουμε ούτε τραγούδια, ούτε διαφορετικά τον τιμάμε σαν ταξιδευτή και νοσταλγό που έφυγε. Λοιπόν, και έμεινε ο άνθρωπος κατενθουσιασμένος, γιατί του συνέβη και αυτό. Και αφού έχουμε σηκωθεί και έχουμε καθίσει και η πέρδικα έχει πάει μέχρι την άκρη του ναού, την εσωτερική άκρη του ναού, ξαφνικά παρουσιάζεται πάνω στο σκαλοπάτι του ναού, σε ένα μέτρο πιο ψηλά, ο πέρδικος ο μπαμπάς, και αρχίζει να κάνει καρ-καρ-καρ-καρ-καρ και σαστίζει εκείνος, μου λέει, αυτό εννοούσε εσύ, Ίκαρο φωνάζει, Ίκαρο φωνάζει. Και λέω, κοίταξε να δεις, εμείς μπορεί να το ακούμε και σαν Έλληνες και να μην δίνουμε εντύπωση το τι φωνάζει η πέρδικα και όλη αυτή τη μυθολογία που υπάρχει στο φτερωτό αυτό πουλί. Και να ξέρετε ότι ο πόθος, σε μία εικόνα που τον έχω, ο πόθος ήταν παιδί, δίδυμο παιδί στην Αφροδίτη και στον Έρωτα, τον πρώτο Έρωτα, γιατί ξαναγεννάει η Αφροδίτη, δεύτερο Έρωτα, που γέννησε μαζί τον Πάθο και τον Πόθο. Ο Πάθος είναι αυτός που μας σέρνει, λέει, από το αριστερό χέρι και μας κατεβάζει, μας τραβάει να χάνουμε το ύψος μας και να αγκυροβολούμε σε παθιασμένα πράγματα, ενώ ο πόθος έχει πάντα εδώ το δεξί ψωμένο πάνω, και αυτό που οραματίζεται το καταφέρνει μέσα στην καρδιά του και το υλοποιεί. Γι' αυτό ονοματίστηκε ο πόθος πόθος, για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Όταν θα δείτε λοιπόν το άγαλμα του πόθου, θα δείτε ότι ενώ κάθεται σε μία στάση έτσι και έχει το χέρι του ψηλά, κάτω αριστερά, στο αριστερό πόδι, το δεξί χέρι έχει ψηλά, ναι. Ξαναρίχτω σωστά. Έτσι φαίνεται. Εσύ έβαλες το αριστερό τώρα. Όχι, εδώ επειδή με βλέπουν ανάποδα, με βλέπουν δεξί. Και επειδή εγώ είμαι πολυμήχανος, ξέρω τι δείχνω. Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν εδώ κάτω στο πόδι του, στο δεξί του πόδι, υπάρχει μια τεράστια πέρδικα. Που αυτό δείχνει ότι και η πέρδικα στον πόθο θα είχε κάποια σχέση με τις θεραπείες, επειδή ήταν ιερό ζώο του Ασκληπίου. Άρα ο πόθος δεν ήταν, πώς το λένε, έτσι ένα όνομα που απλώς μας είπε θεραπεία όλων συνολικά, αλλά ήταν ένα μήνυμα από το παρελθόν ή από το μέλλον, ώστε να δημιουργηθεί. Πολλοί βέβαια μου λένε, όπως ο Έντουαρτ Τικ, ότι πόθος
στα αγγλικά πρέπει να βάλουμε το tough. Το, ναι, και δεν έχει μία. Αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Αυτό είναι θετικό για μας. Ας γίνεται και έτσι. Όπως λοιπόν σαν τους δασκάλους μας παλιά που κάνανε ανάποδα την ώρα της προσευχής του. Για να βλέπουν τα παιδιά. Για να βλέπουν τα παιδιά και να μην μπερδεύονται. Ναι, αυτό είναι για παιδιά βέβαια. Ναι. Για τους έτσι, πιο ενήλικες. Έτσι όμως κάθε φορά όλοι μας αισθανόμαστε όταν φεύγει κάποιος από τους πραγματικούς πιλότους, ικάρους και τα λοιπά, χάνεται χάρη του Αιγαίου. Όλα αυτά τα συναισθήματα νομίζω μας κατακλείζουν, γιατί έχω μεγάλο, έτσι, μεγάλη αγάπη για αυτή την προσφορά και για αυτό την υπηρεσία, το άθλημα, όπως και να το πει κανείς, που μας αγγίζει συνέχεια και ο Οδυσσέας με τον πατέρα του, ο Αιγεύς δηλαδή, και ότι ξέχασε, αν θέλετε, ο Θησέας να σηκώσει... Όχι, δεν ξέχασε. Να κατεβάσει τα... Όχι, δεν ξέχασε. Όχι, όχι. Ο μύθος και η ιστορία δηλαδή που συνέβηκε είναι ότι όταν γύρναγε μαζί με την Πασιφάη, όχι, την Αριάδνη, όταν γύρναγε λοιπόν στην Άξο, κοντά στην Άξο, ο Διόνυσος, θέλοντας να κλέψει την Αριάδνη γιατί ήταν ερωτευμένος μαζί της, σήκωσε τρικυμία και θαλασσοταραχή και σύφουνα και αυτός ο σύφουνας έσκισε τα πανιά τα λευκά, τα πήρε, τα κομμάτιασε και αναγκαστικά άρπαξε ο Διόνυσος την Αριάδνη, την πήγε στην Πάρο μου φαίνεται, στην Άξο δεν θυμάμαι, και την κράτησε εκεί βασίλισσα, οπότε ο Οδυσσέας έπρεπε με κάποιο τρόπο να γυρίσει Αθήνα. Σκέφτηκε λοιπόν ότι θα ξαναβάλει τα μαύρα πανιά που είχανε καλά, αφού πέρασε ο Σύφουνας, θα φτάσουνε μέχρι το Σούνιο και όταν φτάσουν ανάβησο κοντά να είναι στη... θα κατεβάσουνε και θα πάνε κοπηλωτώντας, ώστε να μην κουραστούνε, να πάνε γρήγορα και να μπουν μέσα στο λιμάνι χωρίς πανιά πια. Αυτό όμως μας κάνει να σκεφτόμαστε ένα πολύ σημαντικό πράγμα, ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν δύο ή τρεις αισθήσεις που αποδεικνύουν μία αλήθεια και όχι με μία αίσθηση. Είναι πολύ σημαντικό ο μύθος του Αιγαία και του Οδυσσέα, γιατί όταν ο Αιγαίας πάει και κάθεται στην άκρη, στο ακροτήρι του Σουνίου και περιμένει να δει με αγωνία αν σώθηκε ή όχι ο γιος του, αυτό δεν το σκέφτηκε ο Οδυσσέας. Έτσι λοιπόν, βλέποντας το βάθος τα μαύρα πανιά που ερχόταν το καράβι, θέλησε να πέσει και να αυτοκτονήσει τον γκρεμό και έτσι να πάρει όλο το πέλαγος, το Αιγαίο πέλαγος, από το όνομα του Αιγαία. Όμως ο Οδυσσέας υπήρχε. Έτσι λοιπόν αποκαλύπτει αυτός ο μύθος ότι δεν πρέπει να είμαστε με μία αίσθηση μόνο με τα μάτια ή μόνο με τα αυτιά, ότι ακούσουμε να το πιστέψουμε. Πρέπει να έχουμε συνδυασμό αισθήσεων για να μπορούμε να πιστέψουμε κάτι ότι είναι πραγματικό και είναι αληθινό. Δεν χρειάζεται δηλαδή με μία αίσθηση και μόνο να έχουμε αμέσως αποτελέσματα και εύκολα. Και... Η αθανασία του μύθου που μας κρατάει ζωντανό και το Αιγαίο και εμάς, ναι. Και μάλιστα οικολογικό ακόμα, γιατί δεν μπορεί να πετύχει και η εξόρυξη, γιατί έχει 48% υδρόθιο, δεν είναι εκμεταλλεύσιμο. Το έχω πει και σε επίσημη, πώς το λένε, εκδήλωση εκεί, γιατί αυτά δεν τα θέλουν, άλλα θέλουν να μας καταστήλουν την ελληνοπρέπειά μας, το Αιγαίο, την... τη θάλασσα. Δεν θα καταφέρουν τίποτα. Μην μας λες τέτοια αρνητικά. Προσπαθούν, είπα. Όχι. Προσπαθούν, είπα. Την αυτοκίνη ναι. Μας. Είναι αθάνατη. Πάντοτε. Το Αιγαίο, οπωσδήποτε από τον Αιγαία, αλλά υπάρχει και η εκδοχή από το έξεγος, δηλαδή τα κύματα, οι αρχαίοι τα λέγανε κατσικάκια, Αίγες. Ναι, ναι. Προβατάκια. Όχι, Αίγες, Αίγες, ήταν οι κατσίκες. Και το Αιγαίο είναι πάντοτε, έχει τα μεταμελτέμια και τα λοιπά, βλέπεις συνέχεια σκληρής επιφάνεια θάλασσα. Αίγες, οπότε είναι από τον Αιγαία και από τις Αίγες. Ναι, υπάρχει και ο μύθος.
υπάρχει ο μύθος που λέει ότι όλο το Αιγαίο ήταν στεριά και υπήρχαν οι κορφές του Αιγαίου, από τα, δηλαδή αυτά τα νησάκια που έχουμε σήμερα ήταν οι κορφές του Αιγαίου, και ότι μάλιστα κατεβαίνοντας το Αιγαίο και περνώντας την Κρήτη, που ήταν όλο αυτό πεδιάδα, ήταν δηλαδή στεριά, έφτανε στην υπτία πλευρά του Αιγαίου, που ονομάζεται Αιγύπτια, Αιγύπτος, Αίγυπτος, δηλαδή το Αιγαίο σε ύπτια κατάσταση. Έτσι λοιπόν λένε ότι η Αίγυπτος είναι η συνέχεια του Αιγαίου, αλλά σε ύπτια πλευρά, δηλαδή σε ίσια πλευρά, ξαπλωμένο δηλαδή το επίπεδό του. Δεν έχει βουνά, δεν έχει βουνοκορφές, αλλά σώθηκε από την καταστροφή που έγινε, όπως λέει ο Σωκράτης, στον... Ποιο το λέει, στο... Τώρα που το λέει. Στον Τίμεο ή στο... Δεν ξέρω τι θες να πεις, καταρχήν. Ναι. Το λέει, λέει λοιπόν ο Σωκράτης ότι οι αρχαίοι Έλληνες, έτσι ακριβώς, ο Σωκράτης... Οι αρχικοί, οι πρωταρχικοί. Οι αρχαίοι Έλληνες πριν 4.000 χρόνια, πριν 10.000 χρόνια, οι προ-Έλληνες ήρθανε σε ρήξη με τους Άτλαντες, που οι Άτλαντες είχανε, λέει, ένα όπλο που ήτανε ομπρέλα προς τα όπλα των προελλήνων. Έτσι, μέχρι τότε δεν ξέραμε ότι υπήρχε η ομπρέλα του διαστήματος που κάνανε οι Αμερικάνοι. Έτσι σιγά σιγά αποκαλύφθηκε δηλαδή τι ήταν η ομπρέλα. Και οι επιστήμονες που ήτανε στους Άτλαντες, επειδή είχαν συνειδητοποιήσει ότι οι Έλληνες σκέφτονται με φυσική ροπή υπέρ της φύσεως και έχουν ξεπεράσει την τεχνολογία για την τεχνολογία, δηλαδή δεν είναι τεχνοκράτες όπως ήταν οι Άτλαντες. Ούτε βέβαιοι. Ναι. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς, λέει, τους επιστήμονες πατήσαν, λέει, το κομβίο ώστε να γίνουν τα δικά τους όπλα έκρηξη, και έτσι, λέει, έγινε μία έκρηξη σε όλη την Ατλαντίδα, στην ίσο που ήταν στον Ατλαντικό, έγινε η έκρηξη, καταποντίστηκε όλο το έδαφος της Ατλαντίδας, χάθηκε δηλαδή, και ο όγκος και το παλιρροϊκό κύμα πέρασε τις Ηράκλειες στήλες, γέμισε όλη τη Μεσογειακή λεκάνη, έφτασε μέχρι την Κασπία θάλασσα, μέχρι πάνω, έτσι, Ελίσποντο κτλ. Και όλη η Αιγίδα που ήταν οι προέλληνες καλύφθηκε από θάλασσα. Ενώ προηγουμένως και ήταν χάθηκε, η Αφρική που είπες. Χάθηκε ο πολιτισμός των προελλήνων. Μιλάς για τη Βασιλεία, το ένα μεγάλο νησί που είναι η Βασιλεία και άλλα μικρά νησιά που θεωρούν ότι είναι ο μινωικός πολιτισμός της Κρήτης, που είναι μαζί με τον πολιτισμό που έχουμε στη Σαντορίνη, στο Ακρωτήρι. Όχι. Υπάρχει και αυτή η Ατλαντίδα που λένε ότι η Σαντορίνη ήταν η Ατλαντίδα, αλλά δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω γι' αυτό που είναι πια σαν γεγονός, και μάλιστα απαγορέψανε στον Κουστό να κάνει καταδύσεις σε κάποια σημεία του Αιγαίου και σε κάποια σημεία του Ατλαντικού. Δεν του επιτρέψαν να πάει, γιατί θεωρούσαν ότι θα βρούνε πολιτισμούς, θα βρούνε πράγματα και θαύματα, όπως το νησί του Πάσχα. Δεν ξέρω αν το ήξερετε, ότι το έλεγα χρόνια. Εκεί στο νησί του Πάσχα υπάρχουν κάτι κεφάλια τεράστια. Σαν κυκλαδίτικα. Που είναι 10 μέτρα ύψος. Σαν κυκλαδίτικα, έτσι με αυτή την υφή, δηλαδή μόνο μύτη και πλατή πρόσωπο. Και πάντα έλεγα ότι γιατί δεν τα σκάβουνε. Και πριν 5 χρόνια, 6, σκάψανε 30 μέτρα βάθος και ήτανε σώματα μέχρι κάτω. Δηλαδή είναι σώματα που έχουν καλυφθεί από χώμα. Αυτές οι θεότητες και το κατασκεύασμα και όλο αυτό είναι ανεξήγητο. Πώς μπορεί να μοιάζουν με τα κυκλαδίτικα αυτά στο νησί του Πάσχα. Το φαινόμενο όμως αυτό... Δεν ξέρουμε αν και εδώ υπήρχαν τέτοια και δεν τα αφήσανε. Δεν
πουθενά κάτι τέτοιο. Έχουμε βρει ιδόλιο 1,5 μέτρο. 1,5 μέτρο, ναι, αλλά εκείνο είναι τεράστιο. Ναι. Στην Νότια Γαλλία. Θέλω να πω ότι μπορεί, το λέω και το ξαναλέω, μπορεί ας πούμε να μην υπάρχει εδώ στον ελλαδικό χώρο μία πυραμίδα, υπάρχουμε, αλλά μπορεί ας πούμε η Ακρόπολη να μην είναι πυραμίδα, μπορεί ο ναός του Ποσειδώνα να μην είναι πυραμίδα, μπορεί πράγματι κάποιοι ναοί του Δία, ας πούμε, οι στήλες, να μην είναι πυραμίδες, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι οι προέλληνες τους ναούς που φτιάχνανε τους κάνανε με πυραμίδες. Και ό,τι έχει σωθεί, στην, πώς τη λένε κάτω, στην Επίδαυρο, κοντά στην Επίδαυρο, αυτά να ξέρετε ότι είναι αρχαία, όχι αρχαία με την εποχή 2000, είναι 10.000 χρόνων κτίσματα και μάλιστα αυτό που εγώ λέω και ξαναλέω σε πολύ κόσμο, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα παραδεκτό, είναι ότι κάποια μεγαλολιθικά κτίσματα, είτε στην Ελευσίνα, είτε στους Δελφούς, είτε στην Ακρόπολη, που βλέπουμε ότι είναι τεράστιες πέτρες και έχουν διαφορετικά σχήματα. Τα κυκλόπια τείχη που βρίσκουμε στην Αμερική. Στην Ήρυνθα, ναι, βρίσκουμε στην Αμερική, βρίσκουμε στην Αυστραλία, βρίσκουμε στην Αφρική, βρίσκουμε παντού σε όλο τον κόσμο, δείχνει ότι η μετάδοση της αρχιτεκτονικής αυτής, το να κατασκευάζουν δηλαδή πέτρες πολύ μορφές και όχι τετράγωνες μόνο, αυτές και, στα κενά πιο μικρές. Ναι, που από τη μία μεριά μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά από την άλλη μεριά για να τόσο... Τις είχαν φτιάξει βάση χρυσής τομής, η κάθε πλευρά δηλαδή είναι μουσική, και κάποια στιγμή διαβάζοντας τις πλευρές θα φτιάξουμε αρμονίες και νότες και μουσικά. Το μάτι το καταλαβαίνει αυτό. Νιώθει ότι είναι μουσική και κολλάει. Βλέπει δηλαδή τα κτίσματα και του αρέσει να τα κοιτάζει για ώρα. Χωρίς να καταλαβαίνει γιατί. Ναι. Πέσε. Ναι, όχι, πες. Α, ναι, συγγνώμη. Είπες ότι ο Παρθενώνας δεν είναι, η Ακρόπολη δεν είναι, ίσως δεν είναι πυραμίδα. Ότι παλιότερα ήταν πυραμίδα. Ο Παρθενώνας. Είναι ο πυραμίδα νοητή. Ναι. Τις ποιήσεις που έχουν. Ναι, ναι, ναι. 1200 τόσα μέτρα. Ναι, ναι, ναι. Δημιουργεί πυραμίδα. Και μέσα από τον Παρθενώνα, από τον Άρη, πια σταμάτησε τον Αγιανό τώρα. Πού είναι το 12ο που είναι. Ολυμπό. Όχι, όχι, δεν μιλάμε από το Σύριο. Από το Σύριο. Ναι. Από το Σύριο στέλνουν συνεχώς ενέργεια στην πυραμίδα της Ακρόπολης και γι' αυτό η Ακρόπολη συνεχίζει να έχει ενέργεια, διότι μετά δεκατομμύρια ανθρώπων επισκέπτονται κάθε φορά. Έχει εξανεμιστεί. Κάτι που έχει γίνει σε άλλα μέρες. Η Ακρόπολη είναι πυραμίδα μέσω της... Όλοι οι ναοί είναι πυραμίδες και του Σουνίου και των Δελφών, αλλά ήταν πια ακόμα πιο εξελιγμένες σαν νοητές πυραμίδες που η ενέργειά τους έφτανε στα 1620 μέτρα να έχει κέντρο, δηλαδή να έχει αιχμή, και γι' αυτό λέγανε ότι ήταν και άορνος πέτρα, δηλαδή τα άγρια... πώς το λένε, πουλιά, δεν πάνω από τους ναούς. Καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ενέργεια. Τα περιστέρια όμως που είναι σαν τις γάτες και καταλαβαίνουν την ενέργεια, πηγαίνουνε, ακουμπάνε. Να πω ότι είμαστε και δύο κορές γι' αυτό. Να συμπληρώσω αυτό. Στο Άστρα, στο Σάι Μπάμπα, στην Ινδία, υπάρχει ένα άνθρωπο που χωράει 2-4.000 κόσμο. 500 τώρα. Έχει τεράστιο, έχει επεκταθεί πάρα πολύ. Αυτό είναι σκεπασμένο τώρα.
Λες για τον ναό. Λες για τον ναό ή για το άστρα. Για τον ναό. Για τον ναό. Στον ναό λοιπόν πηγαίνουν μόνο περιστέρια. Και ενώ υπάρχουν 500 διαφορετικά είδη πουλιών μέσα στο άστρα, στο ναό μόνο περιστέρια. Ναι, τα τραβάει ενέργεια. Θέμα ενέργεια. Να σας πω ότι πήγαινε και ένα κοράκι. Ναι. Και καθόταν επάνω, όταν αρχίσανε ύμνοι, χριστιανικοί, βουδιστικοί, μουσουλμανικοί, όλοι ύμνοι, όλοι οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο, ψέλνανε όλοι μαζί για τις θεότητες. Και όταν αρχίζαν οι ύμνοι, ερχόταν ένα κοράκι, καθόταν επάνω σε έναν πολυέλαιο και όταν σταμάταγε ο ύμνος, το ενδιάμεσο, το κενό που υπάρχει, το μεσοδιάστημα, αυτό έλεγε κρά. Σταμάταγε ο ύμνος, κρά. Ξανασταμάταγε ο ύμνος, κρά. Δηλαδή, σε όλα τα μεσοδιαστήματα που έπαιρνε σαν άσα, αυτό τραγούδαγε. Λέω, δεν γίνεται. Το παρατήρησα. Γύρισα, κοίταξα το κεφάλι μου, έτσι περίμενα να δω πότε θα ανοίξει το στόμα. Άνοιγε το στόμα μόνο όταν σταμάτηγαν οι ψαλμωδοί. Και όταν τελείωνε αυτό, ύμνη, δηλαδή πριν αρχίσουν ερχότανε, 1-2 λεπτά, όταν τελείωναν οι ύμνοι, κατευθείαν έφευγε. Κατευθείαν. Ένα ήταν βέβαια, κοράκι, όλα τα υπόλοιπα. Επίσης να συμπληρώσω σε αυτά που υπόθηκαν, που είχα διαβάσει κάποτε κάτι από σοβαρό, δεν μπορώ τώρα να το επαναφέρω πάλι ακριβώς, ναι. Αλλά σταματήσανε στο τρίγωνο των Βερμούδων εκείνα τα τρομερά ατυχήματα που γινόντουσαν παλιά. Και γιατί σταματήσανε, ένας έδωσε μια ερμηνεία ότι βρέθηκε, λέει, σε κάποιο στο βυθό σημείο, βρέθηκε ένα κρυστάλλινο ανθρώπινο κρανίο, τόσο από, δεν ξέρουν αν είναι κρύσταλλο και από τι υλικό τυχόν είναι, που μόλις βρέθηκε, λέει, αυτό, και το έχουν δεν ξέρω εγώ πού, θα το ψάξουμε να δούμε. Αυτό σταμάτησε αυτό το φαινόμενο. Γιατί αν θυμάστε οι παλιές θυμαίες, θυμάστε κάθε τόσο γινόταν κάτι. Εξαφανιζόταν 6 αεροπλάνα μαζί, ας πούμε, που επιστρέφανε στη βάση τους, καράβια, τον ακετάρο. Και εμείς οι Έλληνες με την τόση αυτοσύνη έχουμε ευαισθησία σε αυτά, να τα ακούμε, να τα μαθαίνουμε και να περιμένουμε τη θεραπεία τους παντού στη γη. Επειδή όμως τώρα πρέπει να κλείσουμε, γιατί... Την Ακρόπολη, από την Παρθενώνα. Ποιο πέστε. Που πετάνε τα περιστατικά. Δεν είναι ανάγκη να το δώσεις. Αφού εσύ το είπες τώρα. Ότι να κλείσω, είπα και λες να πω αυτό. Α, καλά, εντάξει, ωραία. Άστο, δεν το έκανα εγώ. Λοιπόν, όχι, το κλείνω. Επειδή έχει περάσει η ώρα και υποτίθεται τώρα θα κάνουμε θεραπείες μεταξύ μας. Και δεν χρειάζεται να ακούγονται όλα αυτά. Να πιούμε και το, εδώ το τσαγάκι μας και όλα αυτά τα όμορφα. Ναι, αλλά θα τελειώσω αυτή τη φράση. Ναι, πες τη. Δεν είναι ανάγκη. Θα το πω εκεί. Εντάξει, πες τη. Ευχαριστώ πολύ. Ότι πάνω από τον Παρθενώνα πέταγαν τα περιστέρια. Οπότε είπαν να φέρουν ένα γεράκι, ούτως ώστε να τα διώξει τα περιστέρια. Ποιος το είπε αυτό? Αυτό μας το είχε πει ο Μανώλης ο Κορές. Αχα. Και τελικά... Όπως κάνουν στα αεροδρόμια. Και τελικά, τα περιστέρια γίνανε φίλοι με το γεράκι. Και συνεχίζουν και... Καλό! Από τον Βασιλιά. Ιδανό, καλό. Η ενέργεια, πολύ καλό. Αγαπώ ενέργεια ήταν. Λοιπόν, τα λέμε την άλλη Κυριακή ή αλλιώς την Δετάρτη στις 6 ώρα. Τότε στο θεραπευτικό, έτσι, εναλλακτικές θεραπείες του Πόθου. Χαιρετάμε, γιατί πρέπει να κάνουμε τις θεραπείες και αυτές δεν πρέπει να φαίνονται σε ζωντανό. Γεια χαρά σας.